Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί δυνατό μάχημο ξυπνητό, όρεξά του, καλά λέμε και καμία, έτσι για να περάσει η ώρα. Όχι, πάντα είμαστε στεντόριο έτοιμο να σας υποδεχθεί στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, να σας κρατήσει παρεούλα, να μας κρατήσετε παρεούλα. Και απαντές, να πάμε στην ευχή του Θεού στις 8 η ώρα που θα τελειώσει η εκπομπούλα μας και θα έχουμε διεκπεραιώσει και το σημερινό μας θεάρεστο έργο. Λίπερο 107,4 από την πόλη της Θεσσαλονίκης για όλο το σύμπαν. Και έχω και μια γραμμούλα συγκράτητη πριν πούμε το οτιδήποτε, πριν καλά καλά καλημερίσουμε ποιος ή ποια μας εκάλεσε, μπορεί και να παρέμβει ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από τον Ταλή, φίλε Μπάτη. Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι, Μπάτη. Πώς να μην είμαστε ορεξάτη, πες με εσύ πώς. Καλά, σίγουρα όταν κερδάει η ομάδα σου και όταν φτάνει ένα βήμα όλο και πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο, εννοείται. Ένα τελικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι, πέρα από τις προβλέψεις μας. Ναι, όλοι πήγανε για τριάρα, τεσσάρα. Κοίταξε, δεν θα πω ότι η ομάδα δεν έπεσε καλά. Για μένα έπεσε καλά ο ΠΑΟΚ στις γενικές γραμμές. Ήταν λίγο πιο αργός από ό,τι συνήθως. Και τα Γιάννα ήταν αμυντικά πολύ, πολύ καλά. Mm-hmm. Okay. Αλλά αυτό που έγινε, Μπάμπη, ειδικά μετά την 60, δεν έχει προηγούμενο, φίλε. Δηλαδή, δυο-δυο να ξαπλώνουν παίκτες κάτω. Ναι. Δυο-δυο, πραγματικά δυο-δυο. Σε τουλάχιστον δύο-τρεις περιπτώσεις. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Καλά, όχι ότι δεν το έχεις ξαναδεί. Ξαναγίνει όταν έρχεται μια ομάδα μικρότερου βεληνικούς και θέλει, ναι, να κρατήσει, όχι, ένα αποτέλεσμα. Θα... Δυο-δυο. Δυο-δυο δεν ξαπλώνεται. Ένας-ένας μπορεί να ξαπλώνει, ρε φίλε. Θέλαν παρέουλα, σαν τους σκιώτες, μάλλον. Λοιπόν, σημασία έχει ότι ήρθε η νίκη, δεν υπήρχε γκέλα. Και πάμε τώρα στα ντέρμπι με τον αέρα των 8 βαθμών και με καλή ψυχολογία, θέλω να πιστεύω. Σε αυτό έβλεπα και το Λεβαδιακό ΣΑΕΚ, το άνθρωπο Λεβαδιακός. Δεν μπορώ να πω ότι με συγκίνησε η ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι... Και εκεί υπάρχει ένα πέναλτι που δεν δίνεται στο Λεβαδιακό. Εκτός παιχνίδιου, έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν νομίζω ότι σε απασχολεί. Δεν είναι ο αντιπαλός. Από και πέρα, Μπάμπη, αυτό το εσχρό που γίνεται σε ελεγχόμενα μουμουέ και κυρίως ιντερνετικά, δεν έχει προηγούμενο. Για ποιο πράγμα μιλάς? Το να χαρακτηρίζονται τα πέναλτι του ΠΑΟΚ μούφα. Και όχι μόνο αυτό. Ειδικά για το πρώτο να λένε ότι είναι και εκτός περιοχής. Ναι, είδα και εγώ μία ανάρτηση από... Το μαρκάρισμα έχει γίνει καθαρά εκτός περιοχής. Απλά συμφέρει να βγάλουμε φωτογραφία την προσπάθεια για το πρώτο μαρκάρισμα, το οποίο είναι εκτός περιοχής. Αλλά το δεύτερο, ο Βαγγέλης το κάνει μέσα, κρατώντας το και με το γόνατό του που τον βρίσκει. Εντάξει, δεν έχω λόγια γι' αυτό. Καλά, δεν νομίζω να τίθεται πέρα. Αυτό είναι μια φάση που μπορεί να χαθεί. Έτσι, βέβαια. Να λέμε την αλήθεια, μόνο στον ΠΑΟ χάνεται, έτσι. Για ποιο λες? Για το side goal. Αχα. Ναι, εντάξει, οριακό εκεί, λίγο ένα βήμα, ναι, μπροστά. Αλλά ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά στον ΠΑΟ χάνεται. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν υπέρ του ΠΑΟ, αυτό θα δινόταν καθαρά, δεν το συζητάμε. Αυτή είναι η εντύπωση μου έχει δοθεί φέτος. Μάλιστα. Πέρα από όλα τα άλλα, κάτι που δεν ήθελα να το αναφέρει κανείς, ας πούμε, είναι ότι η αίσθησή μου είναι ότι το σημαντικότερο για τον ΠΑΟΚ από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, τέτοια παιχνίδια δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρει. Αν σκεφτείς, αν κάνεις μια αναδρομή το τι έχεις δει στην Τούμπα, πόσα μάτς να εξελίσσονται με αυτό το σενάριο και ουδέποτε θα τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, Μπάμπη, ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα που κανένας δεν έχει συναντήσει τα... Τουλάχιστον εγώ που παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 25 χρόνια, ας πούμε, ενεργά. Έτσι, έχει τέτοια ποιότητα που εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Όλα αυτά εννοείται ότι όταν πιέζεις, σαν πιθανή θα έρθει και τον γκολ. Ευχάριστο που ήρθε από το ημέρα μεταγραφή, γιατί παίρνει και ψυχολογία. Ο Ακπόμ
το πέναλτι του, το κατάλληλο το χάσετε, κοντοστέκεται. Ναι, καλά, πρώτα ήταν πολύ χάλια πέναλτι. Βασικά από τη στιγμή που πήρε την μπάλα να το εκτελέσει. Δηλαδή, λέω εγώ το άθατο απέκουρα πιστεύω. Από τη στιγμή που πήρε την μπάλα να το εκτελέσει, έβλεπα ότι θα το χάσει. Στα λεγάκια σου κι εγώ, βέβαια, μεγάλη μπαλαδόμηση, αλλά. Δεν ξέρω, αυτό ήταν εντολή ή ο ίδιος ας πούμε στάθηκε ότι σου λέει ρε παιδί μου έχω πάρει δύο πέναλτι, το νιώθω, μπορώ. Ο Λουτσέσκου είπε ότι είχαμε πει στα αποδυτήρια ότι αν κερδίσουμε άλλη φάση την έννοια εκεί πέρα να την εκτελέσει ο Άκου. Α, άρα ήταν... Είπε βέβαια ότι από εδώ και πέρα ίσως να κάνει καιρό να εκτελέσει ένα πέναλτι. Λοιπόν, μάλιστα. Η μεταγραφή που, η μεταγραφή μάλλον, γιατί εγώ κοιμήθηκα με μια μεταγραφή και ξύπνησαμε μια ακόμα. Του Ολιβέρα είναι πολύ σημαντική. Φίλε, ενεργός παίκτης η Πόρτο. Ναι, παίζει, από ό,τι διαβάσαμε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα γιατί δεν παρακολουθώ κι αμάν. Δεν θα κοροϊδέψουμε εδώ. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι παρακολουθώ ευρωπαϊκό, διαβάζω κι εγώ. Ναι, τα λεγόμενα. Εντάξει, οκ. Όλα μέσα στο γήπεδο. Δημοσιογράφους άλλους, ναι, τους οποίους εκτιμώ ρε παιδί μου και δεν πιστεύω ότι θα λέγανε. Εντάξει, γιατί ξαφνικά, να σου πω κάτι, καλύτερα να πιάσεις για να μάθεις αυτές τις περιπτώσεις. Μπα και οι δικοί μας και εδώ και οι δημοσιογράφοι. Όλοι ασχολούνται με το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί και αυτή είναι η δουλειά τους. Εκεί εστιάζουν. Καλύτερα να πιάσεις ένα πιτσιρικά, έναν 20χρονο, οι οποίοι τα βλέπουν όλα, παίζουν και τα μάνατζερ, παίζουν και αυτά. Θα σου κάνει καλύτερη ανάλυση. Και θα σου πει πιο ουσιώδη πράγματα, ας πούμε, για το οποίο είναι ένας ποδοσφαιριστής αυτού του Βελγικού. Εντάξει, στην Πόρτο είναι, δεν είναι σε όποια ομάδα, οπότε θα τον έχει δει. Ή κάναν υπερτζογαδόρα, ας πούμε. Ας σου πει, ας πω για τον Ολιβέρα που είχε χάσει εκείνη τη στραβοκλωτσιά στο 90 και τέτοια. Εντάξει. Πάντως, λέγεται ότι τάσπασε με τον Κωσεϊσάου, γι' αυτό Εντάξει. Τα δούμε. Και πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά αν μείνει ο Βαρέλα, δεν το συζητάω. Είμαστε μια δύναμη στο περμετωλίτα σου. Μάλιστα, έγινε. Αυτά φίλε, πάντα πώς να μην είμαστε χαρούμενοι έτσι ώρα το πρωί. Αυτό, έτσι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, προσοχή έχει πολύ ομίχλη, ειδικά ανατολικά. Μάλιστα, αυτό είναι το σπουδαιότερο. Έγινε, σε ευχαριστούμε, φιλιά, τσαο τσαο. Πώς να μην είσαι ευτυχής, μα τι ακάμε, η ομαδούλα δίνει ρε παιδί μου. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαστε και με τα ποδόσφαιρα. Δίνει το κάτι τι είναι το, αλλά το πίπορο, αλλά μέχρι εκεί, ε. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Συναχωμένη είσαι? Χάλα. Έχει ξηραθεί η μύτη μου. Όχι, όχι, όχι. Τουλάχιστον δεν φαντάζομαι να ακούσω. Θα πρέπει να. Τώρα θα σου έλεγα, δεν θα σου πω το προϊόν. Ας πούμε να κάνεις εκεί πλήσεις, ας πούμε, στο ειρηνικό σου σύστημα, ούτως ώστε να καθαρίσει. Αλλά δεν μπορώ να το. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε ονόματα. Αυτό λέμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση. Μας θα στάξουνε. Διανέξ, ποια είναι, εδώ. Δεν το ξέρω αυτό που διανέξει. Όχι, η εταιρεία. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην λέμε ονόματα καλύτερα, ας μην πούμε. Εντάξει, όχι, με το αυτό που ανέφερες δεν κάνεις πλήσεις. Εντάξει, ένα σπρέι, ξέρω. Ναι, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα. Τώρα πρέπει με τις ιδέες μας, με τις βλένες μας. Με τη βλένα στο μέλλον, μια νέα εκπομπή, ναι, για πες. Ναι. Αναρωτιέμαι πότε θα έρθει το καλοκαίρι πάλι, πώς θα σίγουρα. Πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πες τα ρε Κατερίνα μου, άλλη με... Δεν θέλω καθόλου. Πού, στη Θάσο? Ναι. Εγώ θέλω πάρα... Θες να αλλάξουμε. Να πάω εγώ. Όχι, δεν πάω. Βαρέθηκες. Κάτι άλλο, ένα λονισάκι να χτυπήσουμε, κάτι τίζει παιδί μου. Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα να είχα ένα σπίτι στη Χαλκιδική και να ήξερα και πώς είναι η Χαλκιδική, γιατί έχω πάει αεράκι στη Χαλκιδική. Παιδί μου, η Χαλκιδική είναι σαν τη Θάσο, ίδια είναι. Δεν είναι, γιατί έχει αποστάσεις περίεργες. Δηλαδή, να πας στη θάλασσα πρέπει να διανύσεις ολόκληρο. Γιατί να το κάνεις αυτό, το έχεις στη θάλασσα στα πόδια σου. Μη σου πω ότι η Θάσο είναι καλύτερη από τη Χαλκιδική. Πράσινο, τυρκό. Η θάλασσα είναι κοντά στο σπίτι, εννοεί αυτό, εννοεί. Ναι, τι διαποστάζει. Δεν χρειάζεται. Να αφήσει τη Θάσο. Να αφήσει τη Θάσο. Ναι, να αφήσει τη Θάσο για να πας στη Χαλκιδική. Μπα, δεν θα σου συνιστούσα. Μια χαρά είσαι. Και Μάρμαρα εκεί στη Θάσο έχει τα μέ. Θέλω να ξέρεις, πάρα πολύ καλή θέα. Όχι μωρέ, πλάγια, τι λες. Παράκια δεν έχεις, παράκια δεν έχεις. Όχι ρε, πας στην Καλυθέα. Άντε ρε, και άσε ρε, άκου θα στα πω εγώ. Τι τα κάνεις τα παράκια μωρέ. Στη Θάσο, θα έρθω και το καλό. Είμαι μια σάντα,
και την παιδευτού και με τον κρεαυτό σου και θα παίξουμε και live το καλοκαίρι εκεί στον Πρίνο. Θα έρθει στον Πρίνο. Θα έρθω στον Πρίνο το καλοκαίρι. Στον Πρίνο δεν έχει κόσμο. Γι' αυτό θα έρθουμε. Επειδή δεν έχει κόσμο. Θέλω να σου πω και κάτι, θέλω να σου πω και διάφορα. Ναι, για πες. Αν θες από το γιο να κάνεις μια ανοίξη, επειδή παραπονιέται το καημένο, τον κλείνουν με το πήγε στις 4. Λέει εκπομπή 12 με 2, πάμε να πάρει 2 με 4 να κάνει. Θα το, ναι. Αυτό μου έλειπε από τη ζωή μου, ναι. Η πρωινή εκπομπή να πάει σε άλλη ώρα. Ναι, τέλεια. Έχεις απήχηση στον κόσμο. Βέβαια, χαμός γίνεται. Έτσι, να σε καλά Κατερίνα μου. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους. Αφήσ' το αρτιθάσο να πας Χαλκιδική. Το ίδιο, τα άλλε κουάλε είναι. Ας που έχουν έτσι ας πούμε μια συντάφτιση ως συμπεριφορές ενίοτε εκεί και κατοίκη και γενείς και θα γενείς. Λίμπερο 107,4 ακούτε για όποιους δεν καταλάβανε. Λόγω επειδή βεβαίως βεβαίως ζωντανότατη εκπομπούλα είχαμε χθες την αγωνιστικούλα μας ασφαλώς και θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Σαν Δευτέρα είναι σήμερα κάπως τα πράγματα. Αλλά όταν αναλογίζεις ότι είναι Πεμπτούλα, όσο να είναι αναθαρείς. Λίγο τσιρτσιρίζεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε? Οπ, καλώς τον να... Όλα καλά, πολύ ομίχλη. Πολύ, πού είσαι, σε ποιο σημείο? Εδώ είμαι, Άι Γιάννη. Άι Γιάννη, μάλιστα, πολύ ομίχλη στους δρόμους. Να προσέχει ο κόσμος και η γρασία και και. Εγώ μπάμπι μου για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ποτέ το επιβεβαιώνω. Αλλά επειδή βλέπω ότι είστε όλοι πολύ αφελείς. Ποιοι είναι οι αφελείς, γιατί το ποδοσφαιρικό. Εσύ μέσα σε αυτούς. Εγώ τι, γιατί, τι έκανα. Όλοι. Μάλιστα. Εσύ περίμενες ότι θα γινόταν κάτι διαφορετικό χθες. Μέχρι το 86. Άσε ρε φίλε, όλα γίνανε. Ήτανε. Βιζέ για να φανεί ότι ήταν καθαρό το μάτι. Βάσει και δύο, ναι, ρε φίλε. Σαν το μάτς με τον Ατρόμητο που και αυτό ήταν έτσι για να φανεί. Άσε τώρα, ρε φίλε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έρχεται ο Φευγάτος να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Ναι, ρε φίλε. Λες δηλαδή ότι. Όπως έχει μάτια, βλέπει. Λες ότι φτάσανε όσο εκεί να είναι αγχωμένοι και τέτοια. Ναι, τι νόμιζα. Ερώτηση, το ρισκάρεις. Άντε, θες να κάνεις ένα μάτσο. Θα το βάζα μόνο. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Τι. Σαν τον Ολυμπιακό που τα βάζει ο Βούκοβιτς. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Εκτός αυτού, ας πούμε, τώρα την Κυριακή έχει Κλαρινόπουλος, εγώ σε είπα. Τελειώνει την Κυριακή. Το αίτητο. Τι ρε φίλε. Να ξέρουμε, απάνω το ποντάρουμε ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό. Τι έχουν αυτή η ομάδα. Εντάξει, κάτι έχει φέτος. Δεν είναι ότι είναι αμάκετη και πώς. Κάτι έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Μπα. Τι έχει. Τα κοράκια έχει και την ΕΠΟ έχει. Εντάξει, αυτά έχει. Τελείως. Όλοι άλλοι τίποτα. Τι να έχει. Αυτή σου είπα, μα τρέχουμε. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, πάμε. Ποτέ. Αλλά ποτέ. Αυτοί άμα είναι να τρέξουν μόλις θα τερματίσουν τελευταίοι. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή την Κυριακή που θα έχει ξένο κοράκι, πώς θα γίνει η δουλειά. Δεν έχουν ρε, τώρα που αρχίζουν θέματα φιλικά, αρχίζουν τα εχθρικά. Σου λέω, τα επίσημα. Άντε και χάνει από την ΑΕΚ, άντε και χάνει και από τον Ολυμπιακό, πάλι πρώτος θα είναι. Τι γίνεται. Μετά έρχεται το κίτρινο τρένο. Α, πες το έτσι, πες το έτσι. Θα αλώσει εκεί δίπλα κλειάζει με μικρά σασία, θα το αλώσει. Το βέλος, το ασημένιο βέλος θα είναι το κίτρινο βέλος, που φτιάξει 3,5 ώρες Θεσσαλονίκη Αθήνα, μάλιστα. Αυτά τα ολίγια και τα επέμβα χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε για την επέμβασή σου εδώ, να βάλεις, ξυπνάς ή δεν ξυπνάς μετά. Είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, ακούς το Φευγάτο πρωί πρωί. Άμα θες, χασμουρίσου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μπορεί να πάρει η κυρία Κατερίνα κανένα τηλέφωνο, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή του Ηρακλή στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Κατερίνα μας είναι στην Κύπρο. Θα έρθει όμως σύντομα, θα κάνουμε και εκπομπούλες. Ετοιμάσου. Σε ποιο μέρος στην Κύπρο είναι, γιατί έχω κι εγώ ένα γνωστό στην Κύπρο. Στη Λεμεσό είναι. Possible. Είναι στη Λεμεσό. Ναι. Γιατί και εγώ στη Λεμεσό έχει ένα πανεπιστήμιο εκεί και έχω ένα γνωστό. Εντάξει, τώρα. Θα τα δούμε. Θα την ακούσει την κυρία Κατερίνα. Λίγο συντόμως θα έρθουν, θα μας επισκεφτούν σε δύο εβδομάδες που έχουμε το live του Αγίου Βαλεντίνου. Να πει και για τον Ηρακλή. Θα πει. Γιατί τώρα, έχετε μονοπολίσει με τον Άρη και τον... Με τον Άρη και τον Πάο, τι θα γίνει. Οι ακροατές μας. Να βγει ο λαός. Γιατί δεν παίρνουν οι Ηρακλήδες τηλέφωνο. Αυτό εκεί. Γιατί η εκπομπή μας είναι εκκλησία του Δήμου. Καθορίζεται με βάση τη λαϊκή βούληση. Οπότε όποιος πάρει τηλέφωνο θα μιλήσει για τα θέματα που επιθυμεί. Ούτως ή άλλως. Να πάρουν τα Blues Brothers να πάρουν. Εντάξει. Έγινε, Λευτέρη μου.
Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμουλά. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς το να. Παύλος. Γεια σου. Πώς πάμε. Το κίτρινο τρακτέρ θα έρθει, όχι το κίτρινο βέλος. Έρχεται το κίτρινο βέλος. Ξέρεις ότι ξεκίνησε και λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Εγκαινιάστηκε σιδηροδρομική γραμμή που καλύπτει την απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε 3,5 ώρες. Αυτό και... είναι μούφα, φίλε. Όχι, λες. Μούφα, μεγάλη μούφα. Μάλιστα, δεν το έχω κάνει. Τα τρένα αυτά πρέπει να υπάρχουν δύο καλώδια σε όλο το δίκτυο για να κινηθούν. Εμείς έχουμε ένα. Έχουμε ένα, ναι. Όχι, και... φτιάξανε και νέα, δεν φτιάξανε νέα, έτσι, ας πούμε, τέτοια. Όχι, ρε, όχι. Μια γραμμή κάνανε αυτή που πήγαινε μέχρι την Κατερίνη και κάνανε εφέ. Α, λες, ε. Φίλε, τελώς, τελώς, είμαστε του ό,τι να είναι, του ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, δεν το έχω πάρει, θα το δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω, ναι. Να σου πω την αλήθεια, να δούμε πόσο... Πασκάλη, αγαπημένε μου φίλε, χάρηκα πολύ που μίλησες για την ομάδα σου. Παντά. Μάθαμε τα νέα της ομάδας σου. Ναι, αφού δεν, όχι, δεν ασχολείται με άλλες ομάδες ο Πασκάλης, το δηλώνει. Πρέπει η εκπομπή, πρέπει η εκπομπή να δίνει δώρο μια λιποαναρρώπηση για αδυνάτισμα για αυτούς που βλέπουν τον ΠΑΟΚ και είναι στην πίτσα μπίρα. Ναι. Για να έχουν λίγο, ρε παιδί μου, ένα αντίμετρο. Δεν γίνεται. Να δώσει όμως, μήπως να αρχίσει σιγά σιγά να δίνει ποια είναι τώρα τα χαπάκια εκεί για την πίεση, για το άγχος, για το τέτοιο. με τα σκόρδα που είναι όλα μαζί. Ναι, ναι. Όπως φίλε, είχα καιρό να λαχταρίσω λίγο. Καλά που δεν έφαγα κάποιο πιτόγυρο το βράδυ, να έχουμε άλλα θέματα να πούμε. Νομίζω πολλοί κόσμος, γιατί εντάξει, τελευταία λίγο σαν είχαν χαλαρώσει οι φίλοι, ναι, οι φίλοι, ρε, του Πάου. Τριάρες, τεσάρες, παίζουμε μπάλα. Δηλαδή εντάξει, βρε, σου λέω, χθες ήμουν έτοιμος να παραγγείλω πιτόγυρα, γιατί ήμουν στη δουλειά και λέω να παραγγείλω πιτόγυρα. Λέω, άσε να μην έχουμε κανένα επεισόδιο τίποτα καρδιοχτύπια και επιβάρυνουν και τα πιτόγυρα. Ανεβεί και το αίμα πάνω, ας πούμε. Δεν ξέρουν στο νοσοκομείο που να το αποδώσουν. Άσε μην έχουμε κι άλλα. Δεν ήξερε τι να γράψει ο γιατρός στο φίλο. Πάντως δεν ξέρω, συμφώνει. Είναι δικιά μου αίσθηση ότι αυτό μου έβγαλε χθες η ομάδα. Ότι σε άλλα χρόνια τέτοιο μάτς δεν το έπαιρνε. Ήταν το κλασικό μάτς που θα τελείωνε και θα ακούγες αυτό το. Όχι, ρε, το άγχος. Το άγχος, το στρες και αυτά, ο πανικός. Εγώ από το πέναλτι του Άκπο λίγο σκύρτησε. Η σκέψη και η καρδιά μου, αλλά λέω εντάξει, λέω κάτι θα γίνει. Φιλικό είναι ούτως ή άλλως, θα μας το δώσει ο Πάτιαν. Αλλά κατά εφάνταστο το σενάριο. Στο 86 μέσα να μπει ο παίχτης αυτό να κοντράρει, έτσι το είχαν μελετήσει. Ακόμα και τώρα, ρε Μπάμπη, δεν ξέρω τώρα οι φίλοι Παοξίδες, ακόμα και το μες στο 86 όλοι είχαν την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, θα αλλάξει το ματς. Παλιά αυτό, φίλε, από το 15 το έβγαζε το μυαλό σου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί ήταν έτσι, γιατί και η ομάδα έδειξε, έτσι, έδειξε λίγο μια... Όχι στην πάνικο. Είχε πίεση. Είχε πίεση, απλά... αλλά τόσο πολύ σέντρα. Τόσο πολύ σέντρα. Φλίαρη, πολύ φλίαρη. Θύμισε άλλο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Πολύ σέντρα. Από την αρχή κιόλας. Δηλαδή, πίεζε σαν να είναι πίσω. Εγώ την αίσθηση, χθες το παιχνίδι μου βγάζει, ας πούμε, την αίσθηση ότι παρακολουθώ αγώνα κυπέλου. Στο το οποίο ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει ένα σκορ. Ναι. Κάπως, μπερδευόμουν, ήταν και Τετάρτη. Και ο άλλος το κρατάει. Ναι. Και ο ΠΑΣ το κρατούσε. Κρατούσε ο ΠΑΣ το σκορ και εμείς που παλεύαμε να το ανατρέψουμε. Ναι, ότι είχε κερδίσει 1-0, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι και ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε 2 γκολ οπωσδήποτε. Και μπήκε από την αρχή σέντρα. Κοίταξε, αυτός ο άγραφος νόμος με φόβησε, γιατί ήταν πολύ φλίαρος ο ΠΑΟΚ μέχρι το 70. Ωραία, μάγκα, πήγαινα, λέω. Εδώ. Όχι, αυτός ο άγραφος νόμος πήγε να γεννήσει. Μια φάση έκανε ο ΠΑΣ, έβαλε γκολ. Ίσχυσε ο άγραφος νόμος. Offside, έτσι, να το λέμε, γιατί ήταν, λέει, μισό πόδι μπροστά. Προχθές ο Βαρούχας είπε ότι ο Άκποπ έγερνε το σώμα του, ο Τζαμπά. Ναι. Έγερνε το σώμα, λέει, του Τζαμπά, σε σύγκριση με τον αμυντικό. Ναι. Και χθες ο άλλος ήταν όλο το πόδι έξω, μπροστά από τον αμυντικό. Εντάξει. Εκεί δεν γέρνει, το πόδι δεν γέρνει. Μπορείς να πεις, δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Είναι, ναι, είναι ή δεν είναι. Ναι, ο λίγον έγκυος. Μάλιστα. Πάτε τον Μπάμπη μου, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό. Μια καλή ημέρα να έχουμε σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλοι νωρίς σήμερα. Εξάλλη, χαμογελάκια. Δεν γίνε. Χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα. Αν είναι σωστά, είναι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Το πάμε τρέχοντας. Έτσι. Φιλιά, τσαο. Όντως, καλή εβδομάδα. Γιατί έχουμε την αίσθηση αυτή τη δευτεριάτικη. Μετά από τόσα πολλά ματσακία. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε.
Κύριε Πάπη, περίμενα, γιατί ναι. Θέλω να πω σημαντικά πράγματα. Πάντα λες σημαντικά. Κύριε Πάπη, εγώ την άλλη εβδομάδα θα έρθω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έρχεσαι την πιο άλλη? Κοίταξε να δεις τώρα. Παίζουμε, και... να φέρεις και κανένα μουσακά. Παστίτσιο. Παστίτσιο. Δεν συγγνώμη. Και θέλω το τηλέφωνο εκείνης της κοπέλας που λέει το μέλλον το εκεί τα χαρτιά. Α, θα μας τα πει, θα το πάρουμε από το Φωτιάδη. Γιατί ναι. Κύριε Μπάμπη, εγώ το Τζόκερ θα το πετύχω. Έτσι. Εγώ στην Ουρουγουάη θα πάω. Σε σένα ποντάρουμε. Δεν μου λες, άμα πετύχεις το Τζόκερ θα πάρεις την ΑΕΚ. Ποια εγγραφή τώρα, θα πάρω την Αΐσα και θα πάμε στην Ουρουγουάη και θα ανοίξω πιτσόμπαρο τώρα. Έτσι. Την ΑΕΚ θα έρχομαι να τη βλέπω στο κύπελο, στον ημιτελικό, στο τελικό και τέλος. Στο Champions League. Εντάξει. Δεν μου λες, θα έρθεις όντως την άλλη εβδομάδα? Παίζει να έρθω, παίζει. Εγώ σου λέω από πιο άλλη, αν θες θα έρθεις και εκπομπή, εννοείται αυτό, να το συζητάμε. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, για πες. Ποια χώρα καθιέρωσε τη δημοκρατία? Καθιέρωσε. Εμείς εφήβραμε τη δημοκρατία, εμείς εδώ την επινοήσαμε ως... Όχι εμείς, οι Αθηναίοι. Εμείς εδώ πάνω στον Βορρά είχαμε βασιλιάδες. Οι Αθήνιανς. Οι Αθήνιανς. Ναι, ναι. Και τη δουλεία ποιος την κατήργησε, ποια χώρα? Ποια χώρα, η Γαλλία? Όχι. Ποιος? Η IT. Η IT κατήργησε την δουλεία. Ναι. Και η IT μάλιστα, ήταν η πρώτη που μας αναγνωρίσανε, ή η IT μας αναγνώρισε? Όχι η IT, η IT. Η IT κατήργησε τη δουλειά και ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελλάδα το 1821. Και ήρθαν και φέραν και πολεμιστές και αγωνιστήκαν μαζί με την Ελλάδα. Η IT, όπου τολμούν οι IT που λέμε δηλαδή. IT, η IT. Ναι. Άκου, παιδε, ακούω, έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Η IT είναι ένα νησί στην Καραϊβική. Αδέρφια μας. Κοντά στην Τζαμάικα. Ναι. Απέναντι από την Κούβα. Και είναι πολύ όμορφο μέρος. Σαν τη Χαλκιδική. Μετά την Ουρουγουάη θα πάμε με την Αρίσα εκεί να μείνουμε. Ναι, ναι. Αλλά το Τζόκερ θέλω τη Μαρία εκεί να μου πει πότε θα το τύχω για να κανονίσω. Αυτό που λες ισχύει τώρα στο Google, δεν το γνώριζα κι εγώ, και λέει 100 εθελοντές από την ΑΕΤ είχαν έρθει να πολεμήσουν στην Ελληνική Επανάσταση. Τι τους είπαν αυτούς και ήρθανε δηλαδή? Έτσι. Και μάλιστα. Αυτό είναι αποτέλεσμα, αυτό ήταν αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή έτσι. Έγινε η Γαλλική Επανάσταση του διαφωτισμού. Ναι. Και στο καπάκι καταργήθηκε η δουλεία στην ΑΕΤ. Και όταν ήρθε ο Ναπολέον, ήθελε να ξαναεγκαταστήσει τη δουλειά στην IT. Μάλιστα. Η δουλειά, να σου πω εγώ αυτό που λέει και η ZigZag, η δουλειά είναι δουλειά και η τεμπελιά μαγεία. Και πάνω απ' όλα εργασία. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Και μερικά ιστορικά στοιχεία που αξίζει να γνωρίζουμε. Πληροφορίες που όντως και εμείς τις ξέραμε. Άκου τώρα, τι έμαθε κανείς σήμερα εν μέσω εδώ αγωνιστικής, ότι το 1821 είχαν έρθει 100 Αϊτινοί να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών. Και το 1822 η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την δικιά μας την χώρα. Άλιστα, Αϊτή. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη από τη Χαλκιδική, δεν νομίζω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Bang. Νάτος, bang. Έτσι εδώ πληροφορίες, όχι πληροφορίες. Χίλια χρόνια η τίγη το δε στον πάω. Έτσι. Λοιπόν, το μικρό όνομα του προπονητή Παντελίδη που θα φύγει από τον Άρη. Παντελίδης. Το μικρό. Παντελίδης. Τέλειο, λοιπόν, στο πιάστηκε. Μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι... σοβαρά τώρα, επειδή υπάρχει πληροφορία, μέχρι τη Δευτέρα... θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του Άρη. Ό,τι αποτέλεσμα και να φέρει θα χάσει σήμερα. Ναι, εγώ λες... για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, όχι, ναι. Λοιπόν, να πω μόνο τα αρχικά ότι είναι πι λάμδα ή λάμδα πι. Λάμδα πι. Πι λάμδα είναι το... το μικρό και το μεγάλο. Πώς πάει? Ναι. Μάλιστα. Έχει σχέση με την ομάδα που έχασε ο Άρης.
Πάκης, Πάκης Λεμονής. Πι. Παναγιώτης Λεμονής. Παναγιώτης Λεμονής. Ναι, γιατί όχι. Αυτός σωστό. Είναι. Δεν λες, θέλω να το πω. Λες δεν να έρθει. Μακάρι. Υπάρχει προσυμφωνία. Εντάξει, πολλά ακούστηκαν τώρα. Το τι λέει ο καθένας και μέχρι και για Νίκο Παπαδόπουλο λέγανε και για το ένα και το άλλο. Για τον Παπαδόπουλο έχει ακόμα τιμωρία. Δεν ναι. Θα κρατήσουν. Εκτός αν τα έλεγε χθες ο Χρύσανθος, νομίζω. Τα έλεγε. Άκουγα το απόγευμα εκπομπή. Α, δεν. Ναι. Όχι, πού να φτάσουμε. Όχι μόνο από ώρα, αλλά εντάξει. Πάντως, εντάξει, στον Άρη δημιουργήθηκε ένα μπάχαλο εκπορευόμενο και από επίσημους κύκλους. Αυτό με το ότι προχθές, ας πούμε, το μεσημέρι ο προπονητής έφευγε και το βράδυ παρέμενε για να κουουτσάρει την ομάδα στο παιχνίδι με την Ξάνθηση. Με στο πολύ δύσκολο και παιχνίδι σήμερα σε 7 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, δάκρυα Δελφινιού σε ένα τσάι, Κατερίνα να σε περάσει ο λαιμός. Ναι. Δυο σταγόνες, όχι παραπάνω. Τι δάκρυα, ας πούμε. Δάκρυα Δελφινιού. Ναι. Πού τα βρίσκουμε αυτά. Εντάξει ρε φίλε, εδώ, εκεί που ασχολούμαστε. Εντάξει, ξέραμε τα κροκοδίλια δάκρυα, γι' αυτό μήπως υπάρχουν και τα δελφίνια δάκρυα. Και θέλουμε με χαρτιά να μας τα αποδείξει αυτά ο φίλος ο Λευτέρης όταν έρθει, όταν λέει. Θα έρθει εδώ, θα μας φέρει ο Λευτέρης, ο γιγαντάς, δεν ξέρω, το έχω πει λογικά. Σε δύο live που κάναμε στην Αθήνα μας είχε φέρει παστίτσιο, μαγειρεμένο από τα χεράκια του. Έτσι, μπεσαμέλτα το τσακίσαμε. Εγώ δεν έφαγα και τις δύο φορές, το φάγαν όλοι οι άλλοι. Όχι ρε, το φάγε όλη μπάντα ρε. Άντε. Τσάου. Χαιρετούμε. Θα πάμε και στο διαλυματάκι μας, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως. Φτάσαμε στις 6:30. Είδες μου, τσούκου τσούκου, ούτε καταλάβαμε. Ούτε μια καλημέρα προλάβαμε να πούμε. Ούτε εορτολόγια, ούτε τι είναι σήμερις. Ποιους εορτάζουμε. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε με μεγάλη αγωνία τι ημέρα έχουμε. Και τι ημερομηνία. Αποκλειστικά και μόνο εδώ στο λόγο, επειδή μεγάλες αλήθειες θα υποθούν. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 5ης 31 του Γενάρη, τελευταία ημέρα αυτού του μηνού Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, Αγίας Αθανασίας και Τριών Θυγατέρων, εορτάζουν ο Κύρος, ο Κύρης του σπιτιού, η Ευδοξία, η Ευδοξούλα, η Δόξα και η Δοξούλα. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αγόρι μου, πχταρά μου. Τι είσαι... κάνετε. Καλά είμαστε εσύ. Άσε, 30 ευρώ έδωσα, πήγαινε έλα το ταξί. Πού ρε, έδωσες 30 ευρώ, πήγαινε έλα το ταξί. Από τα ΦΕΛ Χαλκιδική που ήρθα από Αρναία. Ναι. Πήγα σε μια Μητρόπολη και έβγαλα 70 ευρώ μου δώσανε. Σου δώσανε 70 ευρώ στην Μητρόπολη και έδωσες τα 30 στο ταξί. Ναι, και, και κράτησα μερικά για το Ουρανούπολη. Και κράτησες για να φύγει. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Κράτησα για Ουρανούπολη. Ναι, γιατί έδωσες για τόσα πολλά στο ταξί. Πού πήγες, πηγενέλα. Ρετσίκι. Πήρες από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής ταξί να σε πάει στο Ρετσίκι, ρε, απλά. Ναι, ναι, το φαντάζεσαι. Τι το φαντάζεσαι, εντάξει. Α, εμείς για να πάρουμε τέτοιο ταξί δεν έχουμε πάρει βασικά τόσο καιρό. Γιατί τόσο ακριβά, επειδή είναι μακριά για αυτό. Μακριά είναι ρε, εσύ, να πούμε, είναι σαν να πήγες άλλη πόλη. Από το ΚΤΕΛ. Τι, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι. Ναι, γιατί να με τρώγει το κρύο μια μισή ώρα το λεωφορείο. Ήρθε μια μισή το βράδυ, ήρθε μια μισή ώρα το βράδυ το λεωφορείο. Όχι. Τι. Σου λέω, ήμουνα Αρναία. Ήσουν Αρναία, ωραία. Έφυγα από Αρναία. Το μεσημέρι. Το βράδυ, το τελευταίο. Ναι. Που ήρθα από εκεί 7 και 10. Ωραία. Ναι, ήρθε 7 και 10. Εντάξει, οκ. Okay. 8 και 10 φτάσαμε. Ναι. Και από εκεί είχε φύγει νωρίς το 45 και βαριώσου, περίμενα... Βαριώσου να περιμένεις. Μία ώρα και 45 λεπτά περιμέναμε, είναι κούραση. Κουράστηκες και λες θα πάρω ένα ταξάκι, να πάω ωραίος άπλα στο Ρετζίκι, μια χαρά. Γιατί δεν πήγες... Θα σου πω κάτι. Θα μπορούσες να πας, ας πούμε, μέχρι τη Βούλγαρη και να πάρεις από εκεί λεωφορείο. Δεν το σκέφτηκες. Ναι, άστο μωρέ τώρα για να κουραζόμαστε. Καλά έκανες ρε Πάφη. Σε γουστάρω γιατί είσαι άπλας. Είδα μια ωραία ταινία. Τι ταινία είδες, εδώ περιμένουμε να μας αναπτύξει τη θεματολογία σου.
ήταν κάποια πέντε άτομα. Κάποια πέντε άτομα, ναι. Τρία αγόρια, δύο κορίτσια. Αυτά, ναι, πέντε. Η ταινία Τρόμου ήταν. Ταινία Τρόμου, ναι. Ήταν κάποιοι δύο αστυνομικοί. Κάποιοι δύο αστυνομικοί, ναι. Ναι, που του σταματήσανε για έλεγχο. Ναι. Και οι αστυνομικοί δεν το ξέρανε, ήταν ψεύτικοι αστυνομικοί. Παγαπώντιδες. Ναι, απλά είχε ένα σκυλάκι αυτή με τα πέντε άτομα. Από τα κάποια πέντε άτομα. Ναι, που ήταν μέσα η παρέα τους. Ναι. Και λέει, μην πειράξετε το σκυλί. Το σκύλο, μην το σκοτώσετε το σκύλο. Ναι, πειράξτε μας. Ναι, και ένας σκοτώσε με το όπλο του, ο αστυνομικός, ο ψεύτικος. Ναι, ο ψεύτικος, αλλά το όπλο αληθινό. Και, ναι, όχι, ψεύτικο. Α, ψεύτικο και το όπλο. Μάλιστα. Και μετά. Και μετά. Να σου πω τι έγινε, να μου πεις. Είναι η αγωνία. Ναι, αγωνία έχουμε. Πες το, τι έγινε. Μην μας κρατάς αγωνία. Άκου. Ναι. Και μετά. Τι, γιατί μιλάς έτσι σιγά. Μιλάω λίγο σιγά, γιατί σε λίγο να φύγουμε, είμαστε αρνέα. Τώρα είσαι αρνέα δηλαδή, δεν είσαι τώρα έτσι, μάλιστα, ναι. Και στην αρνέα μιλάς σιγά, δεν ξυπνήσει ο κόσμος, το ξυπνήσουμε εκεί. Ναι. Στην αρνέα. Ναι, και απλά. Απλά. Άκου, ακούω, περιμένω, με έσκασες. Επειδή δεν πιάνει καλό σήμα. Σήμα, μάλιστα. Αύριο η συνέχεια. Όχι αύριο. Τώρα. Θα πάρω λίγο πιο αργά όταν φτάσει ο Ουρανούπολη. Εντάξει, πάρε μας όταν φτάσει ο Ουρανούπολη. Καλύτερα. Έγινε καλύτερα να μας πει συνέχεια. Τσαου, τσαου. Όταν θα φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αγωνία λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι με τον λόγο, επειδή είναι αρνέα αυτή τη στιγμή ο φίλος μας. Ο Πάφης σε κανένα 40 λεπτό θα βρίσκεται ο Ουρανούπολη για να μάθουμε την συνέχεια της συγκλονιστικής αυτής ταινίας που παρακολούθησε χθες το βράδυ. 30 ευρώ ταξί πήγαινε, έλα. Άρα, καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, πήρα για 2-3 θεματάκια. Πάρα πολύ ομίχλη που την κόβεται το μαχαίρι κυριολεκτικά. Η ορατότητα φτάνει, δεν φτάνει τα 50-70 μέτρα. Στα ανατολικά σε ποιο... Τώρα είμαι πριν τα Μάργαρα, πριν τα 2-3 Μάργαρα. Α, πήγες από εκεί. Ναι. Ναι, έχει πολύ ομίχλη. Μεγάλη προσοχή θέλει, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, καλά κάνεις και μας το αναφέρεις. Πήρε ο φίλος, έψαχνε Ηρακλειδής προηγουμένως, κάνες Ηρακλειδή, να τα πάρει τηλέφωνο που είναι Ηρακλειδής. Ναι, μας ακούει κύριε. Εδώ τους βρίσκουμε εμείς ρε φίλε. Θα τους βρεις 6 ώρα το πρωί στα ραδιόφωνα. Μια χαρά θα τους βρούμε. Είναι συντονισμένοι εδώ. Αλλά τώρα τι να βγει, και ο Ηρακλειδέας να μιλήσει για τη Β' Εθνική. Χαλιέται η ψυχούλα του. Τι να βγάλει. Επειδή εκεί την ώρα μάλλον κατέβηκα να πάρω καφέ, βγήκε ο Πασχαλής. Βγήκε, δεν μίλησε για άλλες ομάδες. Δεν μίλησε, το ξέρω. Επειδή δεν τον άκουσα, μπορεί να ξαναβγεί να τα πει. Θα στα πω εγώ. Τι είπε. Θα στα πω εγώ. Ότι χθες ήταν ένα πολύ καλό σενάριο, έτσι, για να φανεί ότι υπήρχε και λίγο άγχος. Αυτό. Αναμεταξύ των εννοώ. Σαν τις ταινίες του Παφούλια ένα πράγμα. Ναι. Δεν μπορείς να την ολοκληρώσεις, δεν θέλω. Ναι, θα μας πάρει σε λίγο, θα μάθουμε τη συνέχεια σε λίγο. Μάλιστα, αυτά είναι ο λίγης από τον Πασχάλη. Ναι, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Προσοχή λοιπόν στον δρόμο, πάρα πολύ ομίχρη σε όλη την Θεσσαλονίκη και στα πέριξ της πόλεως. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο τώρα το έχω διαβάσει όλο, αλλά... Δεν χρειάζεται, θα σου τα πω εγώ. Θα σου πω εγώ τις επικεφαλίδες. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Πρέσβης, ο Αμερικάνος, ναι, που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Από το 2013 έως το 2018. Μάλιστα. Το 2013. Λέγεται Χένρι Μόργκενταου. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος εδώ πέρα... Μόργκενταου έχουμε οδό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι, ναι, ο Μόργκενταου. Ναι. Μάλιστα. Χένρι, ο Χένρι. Ναι, η Μόργκενταου. Ναι, ο πρέσβης της Κωνσταντινούπολης, ο Αμερικάνος. Μάλιστα, γιατί τον κάναμε αυτό. Και καταγράφει εδώ κάτι πράγματα τα οποία εμένα μου κάνουν φοβερή εντύπωση. Δηλαδή ότι οι Γερμανοί υποκίνησαν τους Τούρκους είναι να... Είναι φίλοι μας.
Ναι. Οι Γερμανοί υποκίνησαν τους Τούρκους για, για τον πόλεμο με τους Έλληνες, mm. ότι οι Τούρκοι δεν θέλανε να... Και μετά εμείς θέλαμε όμως. Οι Τούρκοι δεν θέλανε να σκοτώνουν mm. τους Έλληνες, αλλά mm. αυτοί θέλανε. Έτσι. Τα αμελέ ταμπουρού ναι. Και για τους Έλληνες. Τι και... τα αμελέ ταμπουρού, αυτό τι είναι, καν φαΐ, είναι καμιά... Τα μελέτα μπουρού ήταν στρατόπεδα εργασίας. Μάλιστα, και εγώ λέω τα μελέτα μπουρού. Πιάσε μια το μελέτα μπουρού να πούμε εδώ πέρα. Τα μελέτα μπουρού, τα στρατόπεδα εργασίας που παίρναν τους Έλληνες mm. και τους Αρμένιους και mm. τους βάζανε να δουλεύουν mm. εκεί, ας πούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ναι. Σύγχρονα γενικά, ζητήματα. Ναι. Ναι, θέλανε ουσιαστικά να έχουν τον έλεγχο της περιοχής. Mm. Ο Κάιζερ. Ο Κάιζερ τα ήθελε αυτά. Πικεμπάουερ. Ο Κάιζερ. Μάλιστα. Ο Κάιζερ θα ήθελε. Ναι. Και θέλαν γενικά να έχουν τον έλεγχο της περιοχής για να έχουν τον έλεγχο των πηγών ενέργειας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Και, και περίμενε, δεν τελείωσα. Ναι. Και μέσα στο βιβλίο, στον επίλογο, λέει ότι επειδή η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πέρασε στο απειρόβλητο. Ισχύει αυτό. Ναι. Γι' αυτό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε τα στρατόπεδα συγκεντρώσεις για τους Εβραίους. Ακριβώς, γιατί δεν παραδειγματίστηκε ο κόσμος από τη θηριωδία. Ναι, αφού το κάναμε μια φορά, γιατί δεν το κάνουμε και δεύτερη. Έτσι, ακριβώς. Να σε καλά, Λευτέρη μου, που μας υπενθυμίζεις τις κτηνοδίες που έχει πραγματοποιήσει το ανθρώπινο είδος. 2-31-0-2-87-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Πάτρικ που λέει πρέπει να είναι βίτσιο το γεγονός ότι σε ακούω κάθε μέρα. Ναι, είναι. Ρωτήστε αυτόν που δεν μιλάει για άλλες ομάδες. Εννοεί άλλες ομάδες εκτός του ΠΑΟΚ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην εξωτική Δανία μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νάτος, έτσι. Όταν είπε ο Λευτέρης πάντως για τον Κάιζερ και με την ιστορία του, σκέφτηκα ότι παντού υπάρχει ένας μύθος. Έτσι. Κανονικά. Μπάμπη, πρέπει να γράψεις τραγούδι για τον Επάφη. Ναι, με τους ταξιδιωτικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή, οι τρύπες ο Αγγελάκας τι παραπάνω έχει που έγραψε. Έτσι. Ρετζίκι. Ρετζίκι Ουρανούπολη. Και δεν ξέρω εγώ και Μυτιλίνη. Κάτι τέτοιο. Καλά, μα είπε ότι ήρθε χθες. 7 η ώρα, ναι. Πήρε ταξί, βρέθηκε στο Ρετζίκι. Ξαναγύρισε. Και τώρα είναι στην Αρνέα. Και για να πάει ξανά Ουρανούπολη. Ότι πήρε 70 ευρώ, έδωσε τα 30, του μείνανε 40. Τι 40 τώρα, άμα βάλεις και το κτέλ δεν θα είναι κανένα 15 για την Ουρανούπολη. Ναι. Τι να του μείνει, και βάλε και το καράβι για να πας Αγιώρος, τίποτα. Για να κινείται η οικονομία το κάνει. Έτσι, απλώς. Θα ήθελα να βγει ο ταξιτζής που πήρε τον Μπάφη. Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι, βέβαια, αυτός ο άνθρωπος να μας πάρει. Έχει πάρει ρεπό σήμερα. Έτσι, μια χαρά. Ναι, μπαίνουμε εμείς, ας πούμε, σου λέει αμάν έγινα, ξέρω εγώ, του κάνουμε τα ρήφα 4 ευρώ, μας βρίζει. Να βοηθήσω λίγο. Οι δύο αυτοί, οι δίθεν αστυνομικοί, που μπορεί και να ήταν όμως, που πυροβολήσαν το σκυλί. Ναι. Χτυπήσαν και τον τζίλο. Λες να ήταν οι ίδιοι, όχι, οι δίθεν, γιατί αυτοί δεν ήταν οι δίθεν, ήταν πραγματική ενεργεία, λέει, ας πούμε, η έκθεση της αστυνομίας. Τέσσερις ήταν στην όλα αυτή, μπορεί να ήταν οι δίθεν. Οι δίθεν και οι κανονικοί, και μάλιστα. Και οι κανονικοί. Μάλιστα, ενδεχομένως, θα φάνηκε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο για μια ταινία του μέλλοντος, το τι συμβαίνει εδώ. Και περιμένουμε την αρμάδα της Τσάντης ναι. να δείξει σήμερα ότι η άξια... Θα βγει στην Ευρώπη. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Αγωνιστικούλα λοιπόν κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά. Χθες τεταρτούλα, 6 παιχνίδια, 2 σήμερα. Πήγαμε συγκλονιστικά στις προβλέψεις μας, έχω να σας πω, έτσι που έριξα μια πρόχειρη ματιά. Αλλά όλη την επαλήθευση την κάνουμε αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Βάμπη. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε περίφημα. Εσύ? Καλά, τώρα μόλις έφτασα και εγώ στη δουλειά. Πού, σε ποιο σημείο? Σκίδρα. Εκεί, στα γνωστά, στα κλασικά. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αλλά και εδώ πολύ ομίχλη. Και ομίχλη παντού και υγρασία. Έτσι. Τι λέει? Καλά είμαστε. Πώς θα είδες στα πράγματα, είδες τα ματσάκια? Ορίστε. Είδες τα ματσάκια, λέω, χθες? Όχι, όχι. Ναι, γιατί ήμουν και σχολείο και δεν μπορούσα να τα δω.
Είσαι και σχολείο. Ναι, ναι, πάμε νυχτερινό. Α, πας νυχτερινό, ρε θηρίο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αν επιτρέπεις, τι ηλικία έχεις? 36. Μπράβο, μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξή σου. Ναι. Να το... Εκεί πέρα έχουμε μια γιαγιά, είναι έτοιμη να πεθάνει πάνω στα δρανία. Είναι 84. Πλάκα κάνει, σοβαρά. Σοβαρά σου μιλάω. Σε ποιο πηγαίνεις, πού, σε ποια περιοχή? Σβέν Γιαννιτσών. Σβέν είπες. Ναι, ναι. Ωραίο, μ' αρέσει. Είναι το γυμνάσιο δεύτερης ευκαιρίας. Mm-hmm. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ, πολύ ωραίες. Εγώ ειλικρινά σου το λέω αυτό, ότι θαυμάζω τους ανθρώπους που σε μια μεγαλύτερη ηλικία αποφασίζουν να ξανακάτσουν στα θρανία, να ξανασχοληθούν. Γιατί πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε, δεν πηγαίναμε. Πόσο μάλλον όταν έχεις. Δηλαδή πρέπει να το γουστάρεις για να το κάνεις. Να το έχεις, ας πούμε, μεράκι, να το έχεις λίγο έτσι και λίγο αποθυμένο. Και λίγο αποθυμένο, αλλά και πολύ ανάγκη. Ναι. Γιατί είναι τα. Έτσι όπως μας κάνανε. Mm-hmm. Εντάξει. Τα χρειάζεσαι. Εντάξει, πάντα το χρειάζεσαι. Μπράβο, μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου και. Άσε που μπορεί να περάσεις από τα νυχτερινά, μπορείς να περάσεις και πιο εύκολα πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ο κολλητός μου πέρασε. Έχω και εγώ φίλο. Πέρασε πανεπιστήμιο. Ναι, είχα φίλο ο οποίος στο Λύκειο, ξέρω εγώ, είχε κοπεί τρεις φορές. Στο τέλος πήγε νυχτερινό και πέρασε η γεωλογία. Είχα καταρριφθεί όλες τις επιστήμες. Εντάξει, δεν τελείωσε ποτέ. Αλλά πέρασε, ρε παιδί μου, αΐ. Εκεί που εμείς χτυπούσαμε τον κόλλο μας, ας πούμε, συγγνώμη για την εκφρασή μου. Ναι, και φροντιστήρια για τέτοια. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, ωραία, μπράβο. Γιαγιά 84, ε. Βέβαια. Διαβάζει. Ναι, ναι. Και έχει και μικρά τεστάκια. Δηλαδή. Δηλαδή, αν πει, τι να σου πω, στο τέλος της χρονιάς, σου βάζουν ένα τεστ. Ναι. Παραδείγματος χάρη, τι να σου πω τώρα. Το τεστ που ένα τεστ σου βάζουν τι έχεις μάθει όλη τη χρονιά. Ναι, 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 ναι. Αλλά πρέπει όμως να ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις. Καλά, το σημαντικότερο όλο. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Αλλιώς δεν περνάς, μένεις εκεί. Έτσι, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, να συνεχίσεις δυνατά. Βέβαια. Έτσι, αυτά μας δίνουν κουράγιο τέτοιες ιστορίες σε όλους μας. Να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να, δεν παρακολούθησε τα ματσάκια ο φίλος μας, γιατί είχε σχολείο το απόγευμα. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και αν υπάρχει και κόσμος που το σκέφτεται, να το πράξει, να το πράξει, νομίζω ότι θα. Πέρα από το ενδεχομένως αυτό που λέμε, ότι ένα χαρτί, πολλές φορές πολλοί το κάνουν, όντως, γιατί χρειάζεται ένα χαρτί για να πιστοποιήσει κάποιες γνώσεις για την εργασία τους και να τους βοηθήσει. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα τους γεμίσει κιόλας. Όταν για κάποιους X λόγους, φαντάζομαι πολλοί κόσμος παράτησε το σχολείο για δουλειές, για. Υπάρχουν ιστορίες από πίσω. Μπορεί. Και είναι ωραίο να τα ακούμε αυτό. 84 χρονών σου λέει, η άλλη γιαγιά. Πω. Και να πάει και να πει δικαιολογία. Γιατί δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο, πέθανε η γιαγιά μου. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί στην σελίδουλα μας επικοινωνούμε καθόλη την διάρκεια του 24ωρου. Πρωτάθλημα Super League, 15η εξαναβολής αγωνιστική, την χρωστούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τη γραμμούλα μας να μας παρεμβαίνει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Βγήκε ο άλλος φευγάτος. Βγήκε όλοι, ψάχνετε φευγάτο, όλοι τρελαίνεστε, θέλετε φευγάτο να σας φτιάχνει. Ήρω, δεν ακούσε φευγάτο μετά από νίκη το ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά βγαίνει όμως, δεν είναι ότι κρύβεται. Ούτε κρύβεται, δεν κρύβεται. Ποτέ, ναι. Και μετά από ήττες του Άρη και μπορεί να, μετά από νίκες του Άρη δεν θα βγει. Θα βγει μετά από ήττες του Άρη και θα πει μην ασχολείστε να πούμε μαζί μας. Έτσι, σωστός. Μ' αρέσει. Όχι, ασχολούμαστε. Καλά, τι να κάνεις. Δεν ασχοληθείς. Αυτό είναι το αλατοπίπερο στη ζωή. Εννοείται. Σήμερα, ας πούμε, διώχνουμε Παντελίδη. Καλά, ναι, δεν μας είπες και κάτι τώρα το. Δεν ξέρω, 1-0-5 είναι αυτό. 1-0-5. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Τώρα, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το κλίμα είναι λίγο μη αναστρέψιμο. Όταν προχθές έβγαινε επίσημα από επίσημες πηγές της
ΠΑΕ Άρη διακινούνταν η είδηση ότι ο Παντελίδης αποχωρεί και το βράδυ. Για δύο ώρες θα χωρίσω που είναι τι ώρα. Για δύο ώρες. Εντάξει. Νομίζω... Όπως υποστηρίζει ο Ζαγόρας δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, ναι. Α, στο Γιώργο παίζει να το άκουσε. Δεν θυμάμαι. Α, στο Λίμπερο πάντως το άκουσε όλο αυτό το σενάριο. Δεν θυμάμαι τώρα την εκπομπή. Κάτι για τα κυλαμονή είχε πει ο Ζαγόρας. Είπε, είπε. Λες. Αυτό ναι, το welcome, αυτό το περιβόητο μεμ που κυκλοφορεί, α πούμε. Απλά για... δεν κατάλαβα αν έκανε χιούμορ ή όχι. Γιατί να κάνεις χιούμορ, ο Τάκης Λεμονής είναι ελεύθερος, είναι ένας καλός προπονητής, έχει δώσει δείγματα. Ναι, μια χαρά επιλογή, θεωρώ εγώ. Θα δούμε. Πήγε και πήρε χι με την Μπαρτσελόνα. Μέσα, να πούμε. Ε? Το θυμάμαι αυτό. Πέρυσι, δεν έπαιξε με την. Α, ναι, πήρε. Πήρε μέσα στο τέτοιο, μέσα στο Καραϊσκάκης. Εντάξει, οκ. Okay. Άφησε τον Ολυμπιακό πρώτο πέρυσι στα τέλη του πρώτου γύρου. Γενικά, εντάξει. Οκ. Okay. Δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα. Καλός είναι. Ναι, μάλιστα. Καλός είναι. Μια χαρά. Στηρίζουμε super wow, σερτάκι. Σερτάκι. Θα σε έρθει ο Μελεμονή μέσα στην Τούμπα, θα σε πω εγώ να πούμε μετά. Ξέρω εγώ να πούμε. Το θέλω. Εντάξει, όχι, ο Λεμονής είναι και έτσι ένας ήπιος χαρακτήρας. Βγάζει μια ηρεμία. Εμένα μου αρέσει σαν φιγούρα. Καταρχήν, μπορεί να είναι και λίγο αδικημένος ο άνθρωπος. Ίσως με όλο αυτό το αλυσβερίσι με τον Ολυμπιακό. Να το λίγο σοβαρά. Ναι, ίσως με όλο αυτό το αλυσβερίσι με τον Ολυμπιακό, ναι, να του έχουν δώσει, ας πούμε, το ότι είναι πάντα η επιλογή. Είναι σαν να έχει, ας πούμε, ένα αίσθημα, σαν μια καβάντζα. Σαν να έχει το fuck bandy. Να τέτοιο, ότι όταν έρθουν τα δύσκολα θα καταφύγεις, ας πούμε, στη γνώριμη αγκαλιά που θα είναι εκεί για να σε γιατροπορεύσει. Κάπως έτσι. Και όλο αυτό του έχει προσδώσει, ας πούμε, ένα ύφος, τέλος πάντων. Από την άλλη, δεν τον έχουμε δει και να δοκιμάζεται αμάν σε μια ομάδα να την πάρει και να την. Τον Πανιόνιο έχει ενθύμωμα καλά. Ναι, δεν, και Λεβαδιακό έχει περάσει και τέτοιο. Τέλος πάντων. Καλά. Θα τα συζητήσουμε εφόσον πια. Στην παρούσα φάση, βέβαια, αυτές οι κουβέντες δεν κάνουν καλό γιατί ο Άρης έχει προπονητή και πάει και δίνει και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα στην Ξάνθη με την οποία έχει τους ίδιους στόχους. Είναι ένα ντέρμπι ουσιαστικά Ευρώπης. Είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα μάτσα. Αν συνεχίσει να χάνει ο Άρης. Είναι ένα μάτσα από αυτά που λέμε των 6 βαθμών. Αλλά ντέρμπι θα δίνει. Ναι, δύσκολα, αγόρι μου. Εντάξει, τα ήθελε εσύ, πάλι κάνει εδώ τέτοια αυτά. Όχι, δύσκολα. Κάνω την προπαγάνδα μου. Ναι, έτσι κάνει την προπαγάνδα. Για ΠΑΟΚ δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Για ΠΑΟΚ δεν μας είπες τίποτα. Τι, αγχωτικό δηλαδή. Το φοβόμουν το μάτς. Το φοβόσουνε. Το φοβόμουν, ναι, γιατί αυτό είναι. Το μάτς αυτό είναι πιο δύσκολο από το μάτς με την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ δηλαδή την περνάς, ας πούμε. Δεν την περνάω, mm-hmm. Δεν είπα ότι την περνάω. Mm-hmm. Καταρχήν ασφυρίζουν ξένοι διαιτητές εκεί πέρα, οπότε. Mm-hmm. Είναι πιο χαλαρή. Απλά λες ότι και να χάσεις από την ΑΕΚ δεν έγινε και τίποτα. Είναι και εκτός έδρας. Είναι εκτός έδρας, ναι. Λες ότι μπορεί να συμβεί τέλος πάντων. Μπορεί να συμβεί. Είναι μες στο πρόγραμμα μια τέτοια ήττα. Με τα Γιάννενα μία. Να συμβεί φυσικά. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά με τα Γιάννενα μία ήττα θα ήταν. Πλάκα, ένα ακούω πω ιστορία μέσα στο καφενείο. Ναι, για πες. Καφενειακές ιστορίες αυτές μας έφερε. Ναι. Βλέπουμε το μάτς. Mm-hmm. Εγώ έχω σηκωθεί όρθιος και βλέπω το μάτς. Ναι. Στον μπαράκι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή κάποιοι τύποι σηκώνονται μέσα στο καφενείο και φωνάζουν γκολ. Και πανηγυρίζουνε. Τα ακούγανε από το ραδιοφωνάκι. Αυτό έγινε. Τους μισώ, τους μισώ. Το κάνουνε για γούρι τώρα και μετά βλέπω τον έναν με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Είναι στραβόξυλα ρε, δεν με ενδιαφέρει το γούρι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να αποβληθούν από όλα τα καφενεία. Ντροπή, είναι ντροπή του αθλητισμού, σου χαλάνε όλη την... Είμαι οργισμένος. Αν μπω μέσα σε μαγάζι, ευτυχώς έχουν εξαλειφθεί πλέον. Πάντα υπήρχε ένας που καθότανε με ένα ακουστικό μπροστά στην τηλεόραση και πολλές φορές και γυρισμένη την πλάτη στην τηλεόραση και σου έσπαγε όλο το παιχνίδι, κανονικότατα. Αυτή... Εν τω μεταξύ ο ένας που πανηγύριζε, ναι, μουρμουρίζει συνέχεια ρε παιδί μου και τον βλέπουμε αφηνιασμένο φωνάζει. Δεν θα είναι ρε παιδί, τι θα ήταν, στραβόξυλο θα ήταν. Ναι, στραβόξυλο θα ήταν αυτός. Εννοείται το στραβόξυλο θα κάνει όλα αυτά. Ρε κάτσετε στο μάτς να το δεις σε real time να το γουστάρεις. Γιατί πρέπει να το ξέρεις λίγο πιο μπροστά. Γιατί πρέπει να ακούς αποτελέσματα στοιχήματος. Δεν το ακούγε από το ραδιοφωνάκι, αλλά το ακούγε από το ίντερνετ. Δεν το ακούγε από το real time, ρε παιδί. Με εξόργησες τώρα, γιατί μας έχει συμβεί σε όλους αυτή η περίπτωση. Ας πούμε, πρέπει να απαγορεύονται. Να επιβάλλεται πρόστιμα. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. Στα καφενεία. Βέβαια. Πω. Μάλιστα. Και σου χαλάει, ρε παιδί μου, τον μπάλα. Τι άλλο. Βλέπεις ΠΑΟΚ. Γανιάζεις.
Και όλη η μαγεία είναι να δεις αυτό το γκολ. Αντί να πανηγυρίσει όλο το καφενείο, ξέρω το ότι μπήκε ναι. γκολ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έγινε. Όταν θα έρθουμε στα πράγματα, θα τους καταργήσουμε όλους αυτούς. Θα τους στείλουμε εξορία. Να σε καλά. Θα γραφτούν στα κοιτάβια της ιστορίας, δε κύριε. Στα ταμπουλέ που είπε ο Λευτέρης πριν, εκεί θα τα στείλουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη, ξανά. Καλώς το να. Μόλις τώρα ήρθε μια μορφή και θέλω να την βάλουμε και αυτή στην παρέα. Οπωσδήποτε. Θέλω να πει τα δικά σου. Η καταλληλότερη εκπομπή, δώσ' το να. Α, μπράβο. Ψυχολογική. Ναι, ναι, ναι. Ψυχολογική. Όλοι καλή χωράμε. Έτσι, έτσι. Πάρ' τον λίγο ρε πάμε. Για δες τον. Οπα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Το όνομά σας. Τάσου τον Αναστάσιος. Γεια σου Αναστάση μου, τι κάνεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν παιδιά, μη σπάζεστε. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Μη σπάζεστε με τον ΠΑΟΚ. Ένα πράγμα να σας πω. Ναι. Και να χάσουμε στην ΑΕΚ. Όλο το παιχνίδι παίζεται. Με στην τούμπα με τον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Τελείωσε Αναστάση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι. Ό,τι κάνουμε με στην τούμπα με τον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει. Αν φέρουμε ισοπαλία, πάλι παίζεται το πρωτάθλημα. Αν κερδίσουμε, είμαστε 100% πρωταθλητές. Το δίνεις εδώ. Αλλά από... το χθεσινό καρδιοχτυπήσατε λίγο. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καρδιοχτυπήσατε. Τα χρειαστήκατε. Έτσι. Μ' αρέσεις. Απλά λιτά περιεκτικά, φίλε μου Αναστάση. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, έτσι. Σαν πυραμίδα αισθάνομαι, δηλαδή φέρε, έλα εδώ έχουμε μια πολύ ωραία επιχειρηματική έτσι ας πούμε ευκαιρία να βγάλεις λεφτά, φέρε και 10 φίλους. Λέτε να κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό, την πρώτη εκπομπή πυραμίδα, χαίρομαι, χαίρομαι. Όταν οι ίδιοι ακροατές διακρίνουν σε άλλους έτσι γνωστούς τους φίλους ότι μπορεί, ανήκουν σε αυτή την οικογένεια, του λόγο επειδή αισθάνομαι υπερήφανος. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι κύριε Μπάμπη. Ναι κύριε Λευτέρη. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Πασχάλης σε αυτά που λέει. Ναι. Αλλά εγώ πέρασα πολύ όμορφα χτες. Γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με το Πάθη Ανένα, παρακολουθούσα τι έγραφαν οι φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού στα site ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Ναι. Και τι γράφανε για δώσε ενημέρωση, γιατί εμείς δεν το παρακολουθήσαμε το. Πραγματικά κύριε Μπάμπη ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μία πίκρα για το διαιτητή, μία πίκρα γενικώς, μόλις το σκορ ήταν 1-1 ότι ναι τώρα θα κερδίσουμε μέσα στην Τούμπα άνετα και θα τους το πάρουμε το πρωτάθλημα ή μπορεί να γίνουν τίποτα επεισόδια και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και μείον 3 και τέτοια τα γνωστά. Και 3 και τέτοια και θα τους το πάρουμε πάλι και ξέρω εγώ. Και μετά όταν χάσαν το πέναλτι, πανηγυρίζανε πάλι που χάθηκε το πέναλτι και στο τέλος ήταν και τον γκολ. Μια απογοήτευση, μια έτσι ξέρω εγώ. Ναι, ότι εντάξει και τι περιμένατε αφού και όλα τι είναι. Τώρα στη μένα, ναι, στη μένα ο πρωθυπουργός είναι δικός τους. Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα. Και κάτι τέτοια, μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία. Αυτή είναι η καλή, γεια σας. Η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Πώς λέγανε, πώς βάζανε παλιά εφημερίδες το φιλμ του αγώνα. Το φιλμ των σχολείων, το κοντράστ των συναισθημάτων. Τι ωραία έκφραση, κλειστέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή αναπαύλα, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή 7 και 3 πρώτα λεπτά, εδώ συντονισμένοι, έχουμε ακόμη άλλη μια ώρα γεμάτη ακροατική πανδεσία. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 31ης του Γενάρη, τελευταίας ημέρας αυτού του μηνού, καλημερίζουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης πρωτίστως λόγω εντοπιότητας, αλλά και όλο τον κόσμο που σιγά σιγά ξυπνάει μαζί μας ή και ενδεχομένως σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη Γη να βρίσκεται στα απογευματάκια, στα βραδινά του. Οτιδήποτε και αν κάνετε, οπουδήποτε και αν είστε, ελπίζουμε να σας κρατάμε μία όμορφη συντροφιά. Τοπικές βροχές και βελτίωση του καιρού μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε με αρκετή ομίχλη και προβλήματα ορατότητας στο οδικό δίκτυο εδώ στα Πέριξ της πόλεως. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις σχεδόν μέτρη. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 5 μέχρι και 9 βαθμούς.
Από αύριο αναμένεται να υπάρξει μια σχετική βελτίωση και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Για το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και λίγο λιακάδα. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Μπάβη. Καλώς το να. Να συνεχίσω κάποιο διάλογο. Βεβαίως. Τι αισθάνεται ένας γάβρος, έλεγε άλλος, όταν βλέπει το μάτι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω τι αισθάνομαι εγώ που είμαι γάβρος. Mm-hmm. Λοιπόν, είδα μετά τον ΠΑΟΚ μια πολύ ωραία ομάδα, mm-hmm. που κάθε φορά που παίζει μπάλα την ευχαριστιέμαι, mm-hmm. και μου αρέσει αυτό γιατί είναι το ποδόσφαιρο που θέλω. Mm-hmm. Κατοχής, επιθετικό, με συνδυασμούς, με γκολάκια κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Και προηγούμενα, αν αυτά τα μπέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ τα έπαιρνε κανένας άλλος, mm-hmm. οποιοςδήποτε, θα γινόταν εδώ επανάσταση. Θεωρείς ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό του ΠΑΟΚ? Φυσικά, το ένα ήταν έξω από την περιοχή και το άλλο δεν τον ακούμπησε καν. Mm-hmm. Έχει μάθει καλά τα κόλπα, καινούριος είναι ο τύπος. Έχει, ο ΑΚΠΟΜ, πώς το λένε, mm-hmm. έχει μάθει καλά τα κόλπα. Ο ΑΚΠΟΜ δεν πήρε το πέναλτι για την επαφή εκτός από την περιοχή, υπήρξε και ένας δεύτερος παίχτης που έπεσε πάνω του με τάκλιν. Έπεσε καθόλου πάνω του. Mm-hmm. Δεν έπεσε καθόλου πάνω του. Αυτό έκανε τάκλιν αλλά δεν το βρήκε. Αυτός φεύγοντας έπεσε πάνω στον παίχτη. Mm-hmm. Καλά, για το δεύτερο δεν συζητάμε, mm-hmm. ήταν της πλάκας. Ναι. Και άμα χρειάζεται θα έριχνε και τέταρτο θα. Ένα άλλο τράβηγμα που είχε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Α, ναι, αλλά όταν έχεις δώσει δύο μαϊμού, σκέφτεσαι να δώσεις και τρίτο. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε χθες από τη διαιτησία. Εσύ τι λες. Δεν το πολύ είδα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι. Δεν ευνοήθηκε στο δεύτερο μπέναλτι εκείνο. Τι θα μπήκε και δεν μπήκε. Το κρατάει, του τραβάει μία τη φανέλα. Πού τον κρατάει, ρε παιδιά. Άμα αυτά δίνονταν. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου μάτι? Όχι, βεβαίως. Όταν είναι κάτι. Συγγνώμη, έχετε παρακολουθήσει μάτι? Βεβαίως. Στη Ξάνθη εκείνα τα τραβήγματα τα είδατε? Mm-hmm, τα είδαμε. Ήταν ή δεν ήταν? Δεν ήταν. Δεν ήταν στο Ντοροσύρη που τον τραβούσε τη φανέλα και τον άλλο του που το πιάνει η αγκαλιά? Ναι, ναι, και χθες τον τραβάει τη φανέλα. Καλά, τον τραβάει τη φανέλα ήταν, και μετά τον πιάνει. Δεν ήταν εκείνα τα μπέναλτι. Ναι, τον τραβάει τη φανέλα. Καλά, τον ακμπόμπ. Και μετά. Για σχετικά αντικειμενικό. Όχι, μα αντικειμενικό είμαι. Μα λέω τον τραβάει τη φανέλα και μετά τον αγκαλιάζει. Γιατί να μην δεθεί πέναλτι? Τον αγκαλιάζει. Πού τα βλήγατε όλα αυτά? Μπροστά μου το έχω τώρα στην. Αν ήταν κάτι θα το λέγαμε. Πλάκα μου κάνετε. Δεν ήταν ούτε μισό τη εκατό. Μάλιστα, εντάξει. Και αυτή η αιώνια αδικημένη αυτή η ομάδα που όλες οι κυβερνήσεις αλλάζουν νόμους επανειλημμένα για αυτήν και τις χαρίζουν τα πάντα. Για τον ΠΑΟΚ. Για ποιον άλλο. Ναι. Για την ομάδα αυτή είναι κανονικά δέκο. Δέκο από πάνω μέχρι κάτω. Μάλιστα. Επειδή κάποτε συζητούσατε για το Παλατάκι κλπ. Να πω και εγώ ότι ακόμα τα πληρώνει η περιφέρεια το ρεύμα, τις καθαρίστρες κλπ. Ρωτήστε να μάθετε. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Ακόμη έτσι ένα ωραίο φυτιλάκι για να ξυπνήσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ λίγο καλύτερα, φαντάζομαι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για το φίλο τον Ολυμπιακό παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, μας λέει για δέκο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ολυμπιακός τι είναι, σούπερ δέκο? Δεν ξέρω. Είναι το κράτος. Γιατί οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν σηκώσει πανό μέσα στο Καραϊσκάκι και λένε κράτος είναι Ολυμπιακός. Πανό. Ναι, ό,τι μπορεί να επέμβει, να επηρεάσει, να. Γιατί έχουν και καλά τους πιο πολλούς ψήφους και καλά είναι η πολυπληθέστερη ομάδα στην Ελλάδα και άρα μπορούν να ρίχνουν και να ανεβάζουν κυβερνήσεις. Ναι, έχουν και κάτι κουμπαριές. Κάτι το οποίο και οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται. Προφανώς. Στην Ελλάδα έτσι κάνεις ψηφοθύρια. Ναι. Χαϊδεύοντας αυτιά. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ το γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο που παίζει μπάλα είναι δικό του? Όχι, είναι... Το έκτισε η Χούντα. Το επανακατασκεύασε το ελληνικό κράτος για τα έργα του 2004 και έδωσε την χρήση για 50 χρόνια, νομίζω την αποκλειστική χρήση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι κρατικό και αυτό το γήπεδο. Όσον αφορά για το πέναλτι που λέει που δεν ήταν ή ήταν κτλ. Θα του θυμίσω ένα παιχνίδι τότε που πήρε ένα χάρτινο πρωτάθλημα, το 2008, είχε έρθει και είχε παίξει με κάτι γκαλέτι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ποδοσφαιριστές στο ΆΚΑ, έχασε 4-0. Και όταν το σκόρ ήταν 3-0 και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο,
ακούμπησε ο Παπασταθόπουλος με τον ώμο του, τον Γκαλέτη αν δεν κάνω λάθος, έπεσε κάτω και πήρε, και πήρε ο Ολυμπιακός πέναλτι, το οποίο και έχασε βέβαια, χτύπησε μπάλα στο δοκτάρι και μετά έφαγε και το τέταρτο γκολ. Λοιπόν, νομίζω δεν δικαιούται δια να ομιλεί ο Ολυμπιακός για πέναλτι. Μάλιστα. Ας μιλήσει, ας μιλήσει για τίποτα άλλο. Έγινε. Δηλαδή μπορεί να μιλήσει για βόλε, για πόλο. Το πόλο νομίζω είναι το άθλημα που τους ταιριάζει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έχω την υποψία ότι δεν σε πήρε αυτός, εσύ τον πήρε. Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω πάρει κιλιά. Γιατί έχουμε κοιλιά και λες αυτοί κοιμήθηκαν, κάτσε να τους δώσω ένα. Όχι, ορίζω, εντάξει, μια χαρά. Turbo booster. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την ομάδα που υποστηρίζει ο φίλαθλος, ο φίλος πολύ καλά κάνει, σταμάτησε να ασχολούμαι, Μπάμπη, από μία εικόνα και μόνο. Την γλωσσιά που έδωσε ο Ποτένσε τον ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας την ώρα που πήγε να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει φάουλ και περνούσε μπροστά ο Μαρτίνς, πώς τον λένε, και το είδε ρε φίλε και δεν έκανε τίποτα. Εγώ σαν άνθρωπος, σαν ανθρώπινη υπόσταση, αυτόν τον παίκτη θα τον έδιωχνα από την ομάδα μου. Και αν το βρεις το βιντεάκι το στιγμιότυπο. Για ποιον χθες έγινε αυτό? Όχι ρε, με τη Ξάνθη είχε γίνει, με ποιον είχε γίνει. Που πάει να στήσει ο Ποτένσε την μπάλα να εκτελέσει ένα πλάγιο φάουλ. Πηγαίνει ο αντίπαλος κοντά να τον εμποδίσει να μην το εκτελέσει γρήγορα. Και παίρνει φόρα ρε φίλε με το αριστερό και του κατεβάζει στον καβάλο. Δεν θυμάμαι αυτή τη φάση καθόλου. Είναι στη γραμμή, πλάγια, και είναι ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού και τον βλέπει ο Μάρτινς. Και τα χέρια στις τσέπες και τον βλέπει σαν να τον είδε να πετάει ρε παιδί με ένα αποτσίγαρο κάτω ας πούμε. Κάπως έτσι. Τόσο αδιάφορος ο Μαρτίνς, πώς το λένε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Φίλε, αυτό δείχνει και μόνο την υπόσταση, την ανθρώπινη υπόσταση που του διακατέχει. Δεν έδωσε σημασία για τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου, ό,τι και να ήταν. Ο χειρότερος να ήταν αντίπαλος. Ο προπονητής αυτός δεν έπρεπε να το βάλει σαν τον παίκτη ποτέ. Να πει ότι έχω, ή αυτός θα φύγει από την ομάδα ή εγώ θα φύγω. Το ανήθικο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι αυτή την ομάδα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε για το φίλο μας τον Παναγιώτη που μας γράφει αυτό που δίνει, λέει, ο Κομίνης στον Ολυμπιακό. Το είδε. Επίσης λέει, χθες γίνα 5 πέναλτι στον ΠΑΟ και έδωσε μόλις 2. Και όντως λέει, έγιναν 5 πέναλτι, δεν κάνω πλάκα για το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ευνοήθηκε τώρα. Ήτανε μωρέ τα πέναλτα και τι να κάνουμε. Με το ζόρι δεν. Αν δεν είναι, τα λέμε εδώ τα πάντα. Όποτε ευνοεί το ΠΑΟΚ, εννοείται θα το αναφέρουμε. Δεν έχει να κάνει. Δεν χαϊδεύει αυτιά αυτή η εκπομπή και ούτε κάνει οχλαγωγία, ούτε παρουσιάζει φορώντας μια φουστανέλα σε κάθαρα πράγματα. Αγωνιστικούλα λοιπόν χθες για να κάνουμε και την επαλήθευσή μας μέσα μέσης άκρης. Γιατί τα πήγαμε καλά, τα πήγαμε καλά αν εξαιρέσεις ένα παιχνίδι και σκοράκια βρήκαμε και όλα εδώ με το Φωτιάδη. Είχαμε ίστρο, είχαμε ήρμο. Εγώ χθες το μεσημεράκι Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0. Το δώσαμε και οι δύο τρομάρα μας Χικάκι, ένα Φωτιάδης 2-2 εγώ. Λαμία Απόλλων Σμύρνης 2-1, 1-0 το έδωσε ο Φωτιάδης, 2-0 εγώ, βγάλαμε το σημείο. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0 ο Φωτιάδης, 3-0 εγώ, το παιχνίδι ήρθε 2-1. ΑΕΚ Λεβαδιακός, το δώσαμε 2-0 και 3-0 αντίστοιχα, 1-0 βγάλαμε τα σημειάκια μας. Πανετολικός Παναθηναϊκός 1-2 το έδωσε ο Φωτιάδης, 0-1 εγώ, να το σκοράκι μας. Και Ολυμπιακός Λάρισα 2-1 ο Φωτιάδης, 4-0 εγώ, δεύτερο σκοράκι στα καπάκια. Δηλαδή 5 στα 6 σημεία και 2 σκοράκια μέσα. Οι προφητείες του λόγου επειδή, για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Σήμερα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με 2 αναμετρήσεις Όφια Τρομή του Αθηνών. Στις 5 και 4 αυτό το δώσαμε 2-1 και 1-1 αντίστοιχα. Και Ξάνθη ΑΕΚ εδώ, Ξάνθη Άρη, συγγνώμη, εδώ που υπήρχε πλήρη ταύτιση απόψεων. 0-1 θα κερδίσει ο Άρης, κόντρα ίσως σε κάποιες
έτσι προσδοκίες σε κάποιες, όχι προσδοκίες, λάθος λέξη, κόντρα στο κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα του Άριος με, με τα παραταταμένα αρνητικά αποτελέσματα και με αυτήν την αβεβαιότητα όσον αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ο Άρης θα περάσει, εξάλλου νομίζω παίζεται και ως φαβορί, αν δεν κάνω λάθος, από τις στοιχηματικές. Θα περάσει η Νικηφόρα μέσα από τα πηγάδια στις 7 η ώρα. Θα είμαστε συντονισμένοι να παρακολουθήσουμε και να κρίνουμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το συν 8, τα χρειάστηκε μένα αλλά τα κατάφερε, σε αντίθεση με τη Λίβερπουλ, τα ταγάρια, να πούμε τι λέγαμε, δεν εκμεταλλεύτηκε, πήγε να την πατήσει, πήγαμε να έχουμε δύο κοινές ιστορίες. Η Λίβερπουλ δεν εκμεταλλεύτηκε το δώρο της Newcastle, την ήττα της City προχθές, και χθες ήρθε ισόπαλη με τη Λέστερ 1-1 σε ένα μάτς που θύμιζε πάρα πολύ το παιχνίδι με το Μπαρς Γιάννενα. 1-1 και να πιέζεις, να πιέζεις, να πιέζεις, αλλά να μην μπορείς. ΠΑΟΚ πρώτος με 50 βαθμούς, στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός με 42, στην τρίτη ΑΕΚ με 36, στην τέταρτη ο Ατρόμητος με 29, στην πέμπτη ο Παναθηναϊκός με 27, στην έκτη Ξάνθη με έναν αγώνα λιγότερο 24, στην έβδομη Πανετολικός 23, όπως και ο Άρης 23 επίσης με έναν αγώνα λιγότερο, Πανιώνιος 22, Λαμία 20, Λάρισα 20, Αστέρας Τρίπολης 18, Πας Γιάννενα στην ζώνη του υποβασμού 17, Όφη 15, Λεβαδιακός 12 και Απόλλωνος Μύρνης 6. Και για τους λάτριδες της στατιστικής, ένα χαρακτηριστικό, και φαίνεται ότι αυτό αντιλήφθηκαν στην ομάδα του ΠΑΟ και προέβησαν και μάλλον προβαίνουν σε δύο ακόμη μεταγραφές, όπως διαβάζουμε τουλάχιστον από τα sites, γιατί είναι πολύ νωρίς να τα επιβεβαιώσουμε εμείς που κάνουμε το τρομερό το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟ και πρόκειται να αποκτήσει. Έρχεται σήμερα, λέει, ο Ολιβέιρα, στις 3 η ώρα ο Σέρτζι Ολιβέιρα, μέσος, αμυντικός μέσος, νομίζω είναι αυτός, της Πόρτο στην Θεσσαλονίκη, μία μεταγραφή, και λέει ότι επίσης ο ΠΑΟΚ παίρνει και τον στο κατόφλι δηλαδή του δικεφάλου, παίρνει και τον Ισλανδό Ίγκασον, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό, θα σας πω εγώ, θα εξηγήσω ωραία. Έχουν δει μέσα, μάλλον ίσως και ο Λουτσέσκου το έχει δει, ότι οποιαδήποτε μεταγραφή και να βάλει ο ΠΑΟΚ, μόλις κάνει ντεμπούτο, θα σκοράρει. Έβαλε τον Μίσιτς ένα παιχνίδι με την Παναχαϊκή, σκόραρε. Παραλίγο να το κάνει και χθες. Βάζει χθες τον Σβιντέρσκι, πετυχαίνει το νικητήριο γκολ. Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα τώρα, έχουμε μεγάλο athletic plan. Κάτσε να πάρουμε κανένα δύο ακόμα παίχτες. Άντε παίζε ρε παιδί μου με την ΑΕΚ, δεν θα προλάβω, θα τους έχουμε έτοιμους με τον Ολυμπιακό. Θα βάλουμε και τους δύο μέσα, θα πετάξουν και δύο γκολάκια και θα είμαστε κομπλέ. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλο άστρο για την ομάδα του κεφάλου, είναι σπάνιο το φαινόμενο να έρχονται οι νεομεταγραφέντες και να πετυχαίνουν γκολ. Θα μου πεις, δεν πέτυχε ο Γιαννούλης που μπήκε μέσα χθες γκολ, αλλά εντάξει, άντε, αυτός άνοιξε στο δυναμικό του δικεφάλου, οπότε δεν μπορεί πιάνεται. Αναφερόμαστε σε ξένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πατάνε το πόδι τους στη χώρα μας για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Η επόμενη αγωνιστική ασφαλώς και περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας πολύ καλές αναμνήσεις. Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν εκεί μέσα οι δύο ομάδες ήταν για τον τελικό του κυπέλου, 0-2 φυσικά επικράτησε ο ΠΑΟΚ πέρυσι τον Μάιο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Λαμία Πανετολικός το Σάββατο στις 7, στις 7.30 Ολυμπιακός Πανιώνιος, δύο παιχνίδια, 2 του Φλεβάρη, και την Κυριακή έχουμε πάρα πολλά, γιατί νομίζω την επόμενη εβδομάδα έχουμε και κυπελάκι. Δεν κάνω λάθος, γι' αυτό και όλα τα μάτς είναι Σάββατο και Κυριακή. Στις 4 Απόλλωνος Μύρνης Αστέρας Τρίπολης, στις 5 και 4 Λάρισα Ατρόμητος Αθηνών, στις 5 και 4 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και στις 7 Άρης Γιάννενα, 7.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μαζί τα έχουν βάλει αυτά, να μην ξέρουμε τι να πρώτο παρακολουθήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Είπαμε, είναι αυτές οι δύο εβδομάδες που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνουν πολλά όσον αφορά την υπόθεση τίτλου για τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο
ΠΑΟΚ έχει περιθώρια και για απώλειες. Όλα τα λεφτά είναι φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν χθες έκανε στράβωνε λίγο το γλυκό, δεν ήθελε και πολύ να τον πάρει η κατρακύλα. Θα μειωνόταν η διαφορά στους 6. Αλλιώς θα πήγαινε το πραγματάκι. Είχαμε και football βέβαια χθες. Είχαμε 5 παιχνίδια. Μεγάλος Απόλλων Πόντου ιτήθηκε. Να, τα κάναμε μαντάρα. Τα δώσαμε εδώ πέρα, δεν τα καταφέραμε. Φέραμε το Φωτιάδη, τίποτα. Εγινιακός, αλλά είπε δεν ασχολούμαστε. Τέταρτη θα είμαστε. Εγινιακός Βόλος 1-4. Απόλλων Πόντου Αίτητος Πατών 0-1. Τρίκαλα Απόλλων Λάρισας 1-1. Και Δόξα Δράμας Αέκαρα Εσκάκης 2-0 σε ένα παιχνίδι. Όπου το χαρακτηριστικό της συνάντησης, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αν είδατε την φωτογραφία, τη δημοσιεύσαμε και στο λόγο επειδή, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μία φωτογραφία από το γήπεδο της Δόξας Δράμας χθες, όπου έχει καμιά εικοσαριά φαντάρια στις κερκίδες με αδιάβροχα, σαν να έχουν πάει σε άσκηση με αυτά τα χακί, τα διάβροχα του στρατού, να παρακολουθούν το παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιου είδους καψώνη, άσκηση. Να έχεις ρε παιδί μου τώρα υπηρεσία το πρωί, αυτά εκεί τον Ατάλο, να έχεις κάνει καμιά γκαρία και να σου λένε μάζεψέ τα, κράνος εξάρτηση, πάμε να δούμε Δόξα Δράμας Καραϊσκάκη και υποβροχή. Πώς δεν τους βάλαν, λέει, να πέσουν και για κάμψεις μετά από το παιχνίδι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Βόλο. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Μια χαρά. Περίμενα πώς και πώς να το σχολιάζει για να πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, καλά το κρατούσα. Είχαν αλλά... διάφορα site εκεί, καψώνει στους φαντάρους, στη δράμα και μπόρε, λέω τι έγινε. Τι πηγαίνω, με τα πόντζο όρθιοι στη βροχή. Πώς λέγονται αυτά, πώς λέγονται, δεν τα θυμόμουν. Το πόντζο, πόντζο. Πόντζο, ωραίο, ωραία ονομασία, ναι. Ναι, ένα νάιλον τετράγωνο με τρύπα και κουκούλα. Ναι, ναι, ναι. Τα παλούβα. Ναι, 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 ναι. Μα βλέπω τη φωτογραφία και έτσι πως είναι και οι κερκίδες ξεθοριασμένες, αυτό και τέτοια. Νόμιζα ότι παρακολουθώ κάποιο remake από το Λούφα και Παραλλαγή. Κανονικά. Α, εγώ λέω θα κάνουν κανένα μάθημα τίποτα και λένε ότι είναι στο γήπεδο. Τελικά ήταν στο γήπεδο. Και λέω μια... Είναι δυνατόν, λέω, είναι καψόνι αυτό το πράγμα. Εμείς που πληρώνουμε κιόλας, δηλαδή πόσο καψόνι κάνουμε. Καλά, όχι εσείς που πληρώνετε. Ευχαρίστηση. Ναι, όχι ούτε. Για αυτούς είναι καψόνι, γιατί τους πήραν, φαντάζομαι, παρά τη θέλησή τους. Εσείς που πληρώνετε. Μα, όχι, εγώ όταν ήμασταν φαντάρι, πηγαίναμε που έχει μπάλα να παίξουμε ή να δούμε. Καμιά σκοπιά παρακαλούσαμε. Ναι, αν πληρώνεις. Πάμε στο διοικητήριο, ναι, που έχει και υπερυψωμένη και βλέπαμε, δεν βλέπαμε το γήπεδο. Ναι. Βλέπαμε τις κερκίδες από το Παντελής Μαχουλάς. Αν πληρώνεις, είσαι μαζόχας. Αν σε παίρνουν παρά τη θέλησή σου, υπόκεισε σε καψόνι. Αναλόγως, πόσο μαζόχας είσαι, μπορεί να σ' αρέσει κιόλας. Ναι, τώρα αυτό πραγματικά πρέπει να γίνει ρεπορτάζ. Δηλαδή. Πήγανε με τη θέλησή τους, τους πήρανε, τους μαζέψανε, τους πάνε. Γιατί να τους πάνε να δουν το Δόξα Δράμας Καραϊσκάκη επίσης, το συγκεκριμένο παιχνίδι? Και γιατί ήταν μόνο 20. Να ρωτήσουμε τον λοχαγό που. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είχα τύχει τέτοια περίπτωση. Νικιώτης λοχαγός, όποτε πήγαινε στον Έλλη, θέλω μια διορή. Ναι. Παίζει νικάρα. Εντάξει, έλεγε, αλλά μην μάθω ότι δεν είσαι στο γήπεδο. Ναι. Ωραία, έτσι ναι, γίνεσαι. Καφέ, έδινες με γκόμενα, ναι, αλλά θα πήγαινε στο γήπεδο. Θα πήγαινε, ναι, εκεί, θα ναι, πήγαινε με το απόκομα του εισιτηρίου. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, θα μάθω εγώ, έλεγε. Έτσι, σωστός, και θα μάθαινε. Ναι, να δεις την νικάρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι νομίζω, όχι μόνο η φωτογραφία της αγωνιστικής, νομίζω ότι είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Ναι, η συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη. Ναι, περίμενες και εσύ για το. Όχι, ναι, έτσι. Θύμισε, ξέρω εγώ, παλιά που βλέπαμε σε χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ που γινόταν παιχνίδια και ήταν γεμάτους κερκίδες, ναι, γεμάτο φαντάρους. Έτσι, σαν να είμαστε στην Τσεσεκά. Ένα πράγμα. Ναι, μας πιάσανε εδώ την μπάλα με τη Super League. Κάτσε να ασχοληθούμε με τις κορυφές κατηγορίες. Μα τώρα αυτές τι θα κάνει ο Πάπος, θα πάρω λιμουνίσει. Οπότε λέμε και το φίλο μας το Βευγάτο, άμα πάνω το λιμουνί όμως θα τους πω, θα τους πω Βευγάτο. Πόσο παιχνίδια έχει ο Άρης μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα της Αλφαθνικής? Ναι. Αίτητο θα πάρει. Δύσκολα μετά. Μέσα στην Τούμπα με λεμονής δεν χάνει. Με λεμονί, τρομάξαν χθες, να δεις με λεμονί τι θα πάθουν. Έτσι, με λεμονί δύσκολα με στην Τουμπά, γι' αυτό. Μάλιστα, να σε καλά, πώς είναι ο δρόμος, έχουμε ομίχλη, τέτοια αυτά. Από το
από το Αιγίνιο και προς τα πάνω, μόλις περνάμε το ποτάμι του Νελιάκου, να έχει, mm-hmm. έχει λίγο μύθια, αλλά εντάξει, τώρα έχει αρχίσει, καθαρίζει. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Έγινε. Φιλιά. Τσάου, 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 τσάου. Αν δεν έχετε δει τη συγκεκριμένη φωτογραφία, παίζει παντού, είναι και στο λόγο επειδή, μπείτε, μπείτε και δείτε το συγκεκριμένο. Αν υπάρχει κάποιος που βρισκόταν χθες στη Δράμα και έχει πληροφόρηση, θα τον παρακαλούσαμε πάρα 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 πολύ να μας δώσει ενημέρωση. 7:31 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα, να επιστρέψουμε εδώ γεμάτη και αγέροχη και δυνατότατη για το φινάλε, για τον ντεμαράζ της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7:41, καλημερίζουμε τους έσχατους που προστίθενται στην παρεούλα μας. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή ιντερνετικός συνδιαλεγόμαστε και μέσω της σελιδούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας περίμενε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γείτονα σε Τριβανίσου. Πού σ' αγόρι μου, τι κάνεις? Καλά, παλικάρι μου είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό πήρα για το γαβρόψαρο που έκανε ανάλυση του παιχνίδι το χθεσινό, mm-hmm. με τα κόκκινα γυαλιά που φορούσε. Mm-hmm. Δεν μας έκανε ανάλυση για το παιχνίδι μέσα στην Κρήτη με τον Όφη. Δεν μας έκανε ανάλυση για τον Πανιόνιο του καθαρό τον γκολ που ακύρωσε τον ΠΑΟΚ, mm. και έπρεπε να είμαι 17 βαθμούς πάνω από αυτόν την στιγμή, και δεν μας είπε οι αστυνομικοί που πιάσανε σε ποια ομάδα ανήκουν και ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Σε ποια ομάδα. Αυτά δεν μας τα είπε. Και πόσα χρωστάει στο κράτος. Mm-hmm. Πόσα σου χρωστάει στο κράτος. Μπαταξίδες, κλέπτες, πέρσι... Τα βρακιά σας ακόμα χεσμένα είναι. Οπα, 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 λίγο έτσι με τις εκφράσεις, εντάξει. Όχι, πριν γιατί, πρωί. Λερώθηκαν τα βρακιά τους. Άλλο αυτό, πες το. Λερώθηκαν τα βρακιά τους, ρε. Ούτε σέντρα δεν ήσασταν άξιοι να κάνετε, ρε. Πρωταθλητές με τα πλασματικά πρωταθλήματα. Δεν τρέπεσαι, σηκώνεσαι και τα ακουστικά και παίρνετε τηλέφωνα. Ανισόρροπη. Σε φούντωσε, αυτά σε φούντωσε. Έγινε. Σε φούντωσε γιατί είναι ανισόρροπος γι' αυτό. Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Έγινε, σε χαιρετούμε. Κράτα και το Χίτλερ. Άντε, φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Τώρα ακούω ότι από τον προηγούμενο δεν είδα καθόλου ελληνικά παιχνίδια. Δεν είδα. Είδες το βράδυ όμως το είδες. Το βράδυ όμως το είδα. Και θα μιλήσω μόνο γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Γιατί ξέρω ότι αν έγινε κάτι, ξέρω εγώ, όταν τα άλλα όχι, ευνοήθηκε, όχι, έκανε. Μετά από κάθε αγωνιστική πάλι τα την ίδια συζήτηση γίνεται. Καλά, ναι, εντάξει, δεν αλλάζει αυτό. Κουράζεσαι να ακούσεις ραδιόφωνο, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εντάξει. Λοιπόν, μια Λέστερ η οποία είχε φάει 4 γκολ την προηγούμενη αγωνιστική. Από τη Γουλφς. Ναι. Είχε χάσει μέσα με τη Southampton μέσα στην έδρα της. Την πιο προηγούμενη αγωνιστική. Ήρθε μέσα στο Άφιλντ. Να βγάλει τα μάτια τη. Λοιπόν, όχι. Μέχρι το 70 εντάξει ήταν καλύτερη η Λίβερπουλ, μετά το 70 πάτησε πιο καλά η Λέστερ. Μπορούσε να το πάρει και το παιχνίδι, έτσι είχα μια πολύ καλή ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Chelsea έφαγε ένα τετράμπαλο νομίζω ή τρίμπαλο, από ότι στο τρίμπαλο τάπησα, δεν ξέρω αν έφαγε κι άλλο. Χθες. Όταν... Ναι, χθες. Κάτσε σου πω τώρα κάτι, ναι, δεν τα είδα τα άλλα αποτελέσματα. Το έβλεπα και εγώ το ματσάκι χθες. Εγώ στο τρίμπαλο το άφησα, πρέπει να φάγει και τέσσερα και τέταρτο. Λοιπόν, μία η Τότεναμ η οποία το γύρισε στο τέλος. Τέσσερα, τέσσερα από την Bournemouth. Είπαμε, η Λέστερ από τη στιγμή που έπαιξε με τον Μπάουκ κατέρευσε. Μετά. Ναι, λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το αγαπάμε. Γι' αυτό το παρακολουθούμε. Έτσι. Έτσι. Και δεν θα πάψουμε να το δείξουμε. Εντάξει, είμαστε και λάτρεις της Λίβερπουλ. Στο συν 5 πήγε τώρα. Τουλάχιστον πήρε ένα πονταλάκι. Ευκαιρία μας ήταν πάντως. Καλά, προφανώς. 7 και τελείωνε, ευκαιρία, καθάριζε. Ευκαιρία μας, όχι, δεν καθάριζε. Εγώ σου το είχα πει και χθες, γιατί μου το είπες και χθες. Ναι, έμορε τώρα με 7 έπρεπε να κάνεις τρεις νίκες και να κάνει άλλη τρεις νίκες. Ναι, ναι. Θεωρείς απίθανο. Απίθανο, απίθανο. Τώρα εντάξει, έκανε ένα άτυχο αποτέλεσμα. Τώρα πάμε μέσα στη West Ham. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αμαρτή και εκεί κανένα άτυχο. Δεν μιλάω για ήττα. Για ισοπαλία μιλάω για άτυχο αποτέλεσμα. Όλα πιθανά είναι, ναι. Όλα πιθανά. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Έγινε, φιλιά, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπάκη. Σας περίμενα. Ναι, ναι. Λίγο γρήγορα. Θέλω να κλείσω λίγο την αγαπημένη μας ομάδα, την Μπαρτσελόνα. Ναι. Η οποία είχε χάσει στο κύπελο 2-0 από τη Σεβίλη.
και έπαιξε στο Camp Nou. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβαλε 2 γκολ σε αντεπίθεση. Ναι, πάρα πολύ ωραία όταν βάζει η Μπαρσελόνα γκολ σε αντεπίθεση. Το τελευταίο γκολ το έβαλε ο Μέση αφού είχαν αλλάξει παίχτες στην Μπαρσελόνα 5 πάσες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το τελικό σκορ ήταν 6-1. 6-1. Μάλιστα. Ναι. Χθες έγινε αυτό το παρακολουθώ. Έγινε, ερχόμαστε. Φιλιά, μια και πιάσαμε τα ξένα, εννοείται τεράστια αίσθηση προκάλεσε για το αποτέλεσμα για το ιταλικό κύπελο. Το 7-1 της Φιωρεντίνα επί της Ρώμα. Για τον, μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον Κώστα Μανώνα που είναι και στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα. 7-1 η Ρώμα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Δεν έχω ξαναπάρει Κώστα, το λέγομαι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Για τους δραμιδούς είπε κανείς, είναι αυτό. Ναι, όχι, είπα, ανέφερα και ψάχνουμε να μάθουμε ρεπορτάζ και λεπτομέρειες. Εγώ από δράμα είμαι. Ναι. Δεν πλέον σπουδάζω μακριά. Ναι. Αυτό το κάνανε παλιά. Ναι. Δηλαδή πριν 5-6 χρόνια παίρνανε εκεί πέρα τους παντάρους. Ναι. Και κάνανε διφωνία με τη θύρα 4. Έλεγε η θύρα 4 να παντούσαν οι φαντάροι. Σοβαρά. Τώρα χθες γενικά το κάνανε γιατί είχε πολύ λίγο κόσμο λόγω βροχής. Ναι. Και είπα ότι ήταν αλλοχαγό, ξέρω εγώ, κάνανε στρατηγός και είπα δεν φέρε κανένα φαντάρο να έχει κόσμο. Εντάξει κόσμο. Ρε τα καημέρα τα παιδιά τα πήραμε με τη βροχή να τα βάλουν μέσα εκεί και όρθιοι και αυτό. Δεν φτάνει η ορθοστασία στη Σκοπιά και 2 ώρες και στο γήπεδο. Δεν ξέρω, τώρα δεις εδώ ξαδράμας Καραϊσκάκη, εντάξει. Μπορεί και να πτυνά... Είχα και τη χερή που ήταν για 2-0, άλλες φορές είναι τίποτα. Να είναι κανένα 0-0 αυτό να μην βλέπετε και τέτοια. Τώρα ναι, αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν πήγαν, μήπως πήγαν και με τη θέλησή τους. Ποιος θέλει, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί αυτά είναι πέμπτη μοίρα καταδρομών, σιγά μην έχουν θέληση αυτή. Είναι και μαχήμια, είναι και κομάντα δηλαδή. Αυτή η πέμπτη μοίρα καταδρομών είναι. Έτσι, νομίζω ποιος να πάει να πάρουμε τον Τούρκο. Για πάνε δες football league, εκεί να δεις. Άμα δεν έχεις επιβιώσει από αυτό, πώς το δουλειάζεις. Η διαβολοβδομάδα στα ΟΗΚ θα είναι μια διαβολοβδομάδα να δεις, ξέρω εγώ, 6 παιχνίδια football league. Εκεί θα είναι η πραγματική διαβολοβδομάδα. Το παιδί να σου πηγαίνουν και στις προπονήσεις για διαβολοβδομάδα. Να σε καλά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Φιλιά, τσάω. Πέμπτη μοίρα καταδρομών, κυρίες και κύριοι, στις κερκίδες του γηπέδου της Δόξας Δράμας. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα τα αγόρι μου. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Λοιπόν, τα παιδιά ήταν, είχε κόσμο. Πού? Είχε κόσμο. Πού? Στη Δράμα. Είχε κόσμο. Όχι, δεν είχε. Είχε 20 φαντάρους. Είναι, ξέρεις τι, πού πήγαινες παλιά και έλεγαν πώς πλέον οι Κινέζοι θέλουν που γίνεται από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλετε κόσμο, σας φέρω εγώ άλλο. Έτσι. Πώς γίνεται σε Φόρμουλα 1, ναι. Σας φέρω κόσμο. Και έτσι θέλω να τους φαντάρω στα... καταδρομής. Για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Πώς έχουμε εμείς στον Απόλλωνα, είμαστε 200, ναι. 300, συγγνώμη το λέω. Ναι. Έτσι είναι. Κόσμο, ρε παιδί μου. Και μετά βγαίνουν όμως και λένε οι δημοσιογράφοι, μιλάνε για οπαδικούς στρατούς. Βλέπουν κάτι τέτοιες εικόνες. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τι έγινε χθες ο Απόλλωνας, γιατί τα φάγαμε. Δεν ξέρω το. Εγώ κοίταξε. Από τα Σπάτα. Από τα Σπάτα, δεν ξέρω, ούτε ξέρω, δηλαδή συγγνώμη που θα το πω, ναι. Δεν ξέρω γιατί όταν έφυγα από σένα, ναι. Είχα ραντεβού, δηλαδή τι να κάνω τώρα, γιατί περπάτησα όλη την παραλιακός. Όλη την παραλιακός. Ναι, για να πάω, γιατί είχα ραντεβού στην Αθέα, τι να κάνω, να περάσει η ώρα, για. Ναι, για. Περπάτησα, Μακεδονία, στο Μέγα Αλέξανδρο και πήγα ραντεβού 11 η ώρα, γιατί είχα ραντεβού με αυτό, τι να κάνω, για να περάσει η ώρα. Να περάσει. Για να περάσει η ώρα, δηλαδή, γιατί είχαμε ένα φίλο, ας πούμε, που έχει ένα κίνητο στο Κωνσταντινοπολίτικα, ναι. Διαμέρισμα. Όμως ενδιαφέρεται. Και έτσι, ναι. Και έτσι τώρα πήρα και η προφητεία βγήκε από αυτά που είπα. Τα πήγαμε πολύ καλά στα αποτελέσματα. Πιάσαμε 5 στα 6. Αυτό δηλαδή. Εντάξει. Είσαι μάχημος. Εδώ θα άρχισε και θα μας δίνεις προφητείες να μοιράζει εκατομμύρια στον κόσμο. Τέλος πάντων, εγώ πήρα μια καλημέρα. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σου στείλα τη φωτογραφία από το Λόγον Επειδή. Ωραίος. Ανέβασε την Ακή να φανεί. Έτσι να φανεί. Αυτά αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Τσάω. Δεν είδε, δεν μίλησε όμως. Γιατί δεν λέτε για την ήττα του Απόλλωνα Πόντου από τον Αίτη το Σπατό. Αίτη το Σπατό εκεί νομίζω είναι και στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, άμα δεν κάνω λάθος.
2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγον επειδή στα Facebook σελίδουλα μας φτάνουμε κοντά κοντά στις 34.000 κόσμοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπανκ, μπανκ. Ο Φωτιάδης έστειλε δικιά του φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που βγήκαμε χθες εδώ μια φωτογραφία. Τον έβγαλα εδώ στα στούντιο του Λίμπερο. Και την ανέβασε. Για πάσο, γιατί είναι, για διαβατήριο, γιατί πράγμα. Είναι, αυτή η φωτογραφία θα αποτελέσει το διαβατήριο, θα του ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους τομείς. Τη δράμα αυτή που πήγαν ήταν ΟΗΚ. Καταδρομής, λέει, πέμπτη μοίρα καταδρομών. ΟΗΚ, ΟΗΚ γράφει. Ομάδες υδραυλικών κατασκευών. Ναι. Είχε κάτι με το. Με τα νερά, με την. Να γίνει. Πώς λέγεται, αποστράγγιση. Αποστράγγιση. Ναι, γιατί είναι πολύ βροχή. Πολύ βροχή μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, τι ώρα είναι σήμερα, παίζει η Ξάνθη? Η Ξάνθη στις 7 η ώρα. Θέλω να κερδίσει με 2 πέναλτι η Μαϊμού του Κάστρο. Μάλιστα. Θέλω, γιατί... πόνο, θέλω πόνο στην Παπαναστασία, κι άλλο. Μάλιστα. Πολύ πόνο. Αλλά δεν είπες ότι δεν ασχολείσαι με άλλες ομάδες. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Την Ξάνθη είπα. Εγώ το έχω δώσει εδώ διπλούρα. Εδώ, το λόγο επειδή δεν πέφτει έξω. Το λόγο επειδή στις προβλέψεις. Διπλούρα. Εντάξει. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, αύριο θα είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε. Περιμένω το Φευγάτο να τραγουδίσει το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όντως αύριο με αυτά και με αυτά Παρασκευούλα είναι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσα. Τα λέγαμε ότι σήμερα η αίσθησή μας είναι ότι είναι Δευτέρα μετά από τόσο αγωνιστική δραστηριότητα. Αλλά τσουπ, κάνεις μία-ένα τσακ και αύριο Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Τι ώρα. Αλλά μας το θύμισε, γιατί είχα μια μικρή απογοήτευση. Να σας πω την πικρή αλήθεια. Εντάχει και καλαθόσφαιρα είχαμε χθες με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στην Ελβετία, να επικρατεί της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ. Ολυμπίκ, Ολυμπίκ. Δεν το ξέρανε αυτό να το φωνάξουν εκεί κάτι τσακαλάκια που είχε στην κερκίδα. 64-84, 20 πόντι διαφορά. Βάζει τον ΠΑΟΚ σχεδόν με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και απομένει νομίζω ένα παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. 8 και όχι, 8, 7 και 7, 14. Είμαστε 13 αγωνιστική. Είναι τελευταία αγωνιστική. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Τενερίφη, η οποία είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αδιάφορη. Στην τέταρτη και στην πέμπτη ακολουθούν οι Ναντέρ και οι Χαποέλ Χολών. Αυτές οι δύο, και αν δεν κάνω λάθος, παίζουν και. Κάνα μεταξύ των, κάτσε το δούμε το προγραμματάκι εδώ, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. ΧΑΠΟΕΛ Χολών Ναντέρ. Οπότε, ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη φάση και διεκδικεί την τρίτη θέση ουσιαστικά. Αν κερδίσει την Τενερίφη, την ισχυροποιεί και την κλειδώνει. Σήμερα έχουμε και Euroliga στις 7, Κίμκι Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9 Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, στις 9.30 Μπάγκερν Φενέρμπαχτσε και στις 9.45 Μπασκόνια Μακάμπι Τελαβίβ. Για τον μαγικό κόσμο του NBA, τα ξημερώματα Miami Heat Chicago Bulls 89-105, Boston Celtics Charlotte Hornets 126-94, New York Knicks Dallas Mavericks 90-114, Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 99-97, New Orleans Pelicans 99-100, New Orleans Pelicans δεν παίξανε μόνοι τους, παίξανε τους Denver Nuggets 99-105, Washington Wizards Indiana Pacers 107-89, Sacramento Kings Atlanta Hawks 135-113 και Portland Trail Blazers Utah Jazz 132-105 για τον κόσμο που ασχολείται ιδιαιτέρως και με την καλαθόσφαιρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εν ολίγης, αυτά έχει η ειδησιογραφία, αυτά έχει η αποτίμηση των χθεσινών πεπραγμένων και άλλα πολλά συνέβησαν τα οποία δεν προλάβαμε κιόλας να πολυσχολιάσουμε. Είχαμε μαζική συμμετοχή, κουβέντες, φυτίλια, αναψοκοκκινίσματα, όμορφα πράγματα να συμβαίνουν εδώ στο λόγο επειδή και στο πρωινό, έτσι για να τονώνουμε λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα από Αλεξάνδρεια. Καλώς το να. Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς, έχει πάρα πολύ ομίχλη. Ναι. Όσοι κατευθύνονται νομό ή Μαθίας. Παντού, σε όλα. Στα Πέριξ, από ό,τι είχαμε ενημερώσει από τα παιδιά που οδηγάνε, αυτό μας είπανε παντού. Η αλήθεια μου, Μπαμπή, είναι ότι σε έβαλα τώρα αργά να ακούσω. Δεν πειράζει, δεν έχασες τίποτα. Εντάξει, πολύ καλή μου. Να σε ρωτήσω. Η Λίβερπουλ. Το ξέρω. Η Λίβερπουλ
Τι έκανε η Λίβερπουλ. 1-1, άστα να πάνε. 1-1. Ναι, ναι, ήρθα να πούμε η Λέστερ και τα μάτια της τα βγάλε με μας. Κατάλαβα. Ναι. Καλά που έχω την έκθεση και δεν θα είμαι στο γραφείο. Ναι, ναι, 1-1. Ο εργοδότης μου είναι άρρωστος, φόλα, δεν παλεύεται. Άρρωστος Λίβερπουλ. Έχω πάει στο Άνφιλ και όταν βγήκα από το Άνφιλ μέσα είχα καμιά 45.012 κλήσει. τι έγινε, πες μου. Τι έγινε, τον έφερα ένα, τον είχα φέρει ένα αυτό όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, εδώ σε Γνατία και τα λοιπά, δεις Άνφιλ Road. Δε. Και το έβαλε πάνω από τον μπάρμπεκι. Μάλιστα. Και έρχεται ο αποθηκάριος και με λέει, θα συσκίσω με, λέει, ρε, με είχε όλο το Σαββάτο εκεί να παίρνω μέτρα, να μην μπει στραβά, να το κόψω, να το ράψω, να το κολλήσω. Δύσεις Άνφιλ. Αλόκια, τρέλα, ναι, έτσι και χάσει Λίβερ. Που λασούμε την άλλη μέρα στο γραφείο, είμαστε όλοι άστα να πάμε. Έτσι. Ναι. Μόνο λίγο. Να πήγε καλά μια εμπορική μέρα. Οχ. Σήμερα λοιπόν, μαύρες πλερέζες. Μαύρες πλερέζες. Ευτυχώς σου λέω εγώ ότι γλιτώνω παλικά μου και έτσι έφυγα λίγο αργά. Πάω στη ζωοτέχνια, ξεκινάμε και δυναμικά. Μάλιστα. Και να δούμε τι θα γίνει. Αυτή που είναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι η έκθεση. Ναι, γι' αυτό ξεκίνησα τώρα λίγο κατά τις 8.30 ώρα 8, 8.30-9 παρά να είμαστε εκεί, 10 ξεκινάμε. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καμπίνο, καλημέρα σε όλο τον καλό δρόμο. Βεβαίως. Καλό δρόμο. Έχουμε και την εκθεσούλα μέσα εδώ, την κατητή στην Θεσσαλονικούλα μας. Με αυτά και με αυτά οδηγούμαστε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπούλας, στο τέλος του λόγου επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για την συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Εις αύριον τα σπουδαία να ολοκληρωθεί και αγωνιστικούλα. Είπαμε σε 7 η ώρα, η Ξάνθη αντιμετωπίζει τον Άρη μάλλον. Ο Άρης δοκιμάζεται στα πηγάδια απέναντι στην Ξάνθη, θέλοντας φυσικά να αντιστρέψει έτσι το δύσκολο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, χωρίς Τόνσο αλλά με Σαββίδη στην αποστολή. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωσίδο Τσαρό. Εμείς ξανά αύριο Παρασκευούλα στις 6 Done. Φιλιά.